Για 2 ώρες θα μιλήσουμε και σήμερα μαζί. Καλή εβδομάδα να έχετε όλοι. Τι θα δούμε σήμερα στην εκπομπή? Αρσακιάδες σήμερα έχει εισαυγείτε στη Βουλή. Έτσι σχολιάστηκαν από τους υπόλοιπους βουλευτές. Σεμνή, ταπεινή και πάρα πολύ ήσυχη. Ποια βουλευτής, πολύ γνωστή έτσι, της Νέας Δημοκρατίας, είπε «Κότες τρίλυρες και καπροποπουλάτες οι χρυσαυγίτες». Σε λίγο θα σας πούμε ποια βουλευτής έκανε αυτό το σχόλιο. Επίσης, βουλευτής της Χρυσής Αυγής παρουσιάστηκε αυτοβούλος σήμερα στην Ευελπίδων, στα δικαστήρια, για να καταθέσει για τα όσα ακούστηκαν τις τελευταίες 2 ημέρες, για τα ζάσταβα, τα όπλα τα οποία έχει στην κατοχή του, αλλά και για κρυμμένο οπλισμό σε μοναστήρι. Σε λίγο θα σας πούμε περισσότερα. Ο Παναγιώτης Οστάτης από τα δικαστήρια της Ευελπίδων θα μας πει περισσότερα. Επίσης, Κέλτικοι Σταυροί, Κέλτικοι θα βάλω ένα ερωτηματικό, Σταυροί, έξω από τα σπίτια μεταναστών, σε πολυκατοικία, όπου σε περιοχή που έχει μεγάλη δύναμη η Χρυσή Αυγή, έξω από τα διαμερίσματα που μένουν αλλοδαποί, που μένουν μετανάστες, κάποιοι φρόντισαν να τα σημαδέψουν με ένα σταυρό. Σε λίγο θα πούμε περισσότερα και για το θέμα αυτό. Σήμερα, ωστόσο, θα φιλοξενήσω ένα πρόσωπο που η αλήθεια είναι μια κυρία, που η αλήθεια είναι ότι εδώ και 3 χρόνια πάρα πολύ την έχω παρακαλέσει να έρθει στην εκπομπή. Και αποφάσισε να έρθει φέτος. Η κυρία Παναγοπούλου, η κυρία Κατερίνα Παναγοπούλου, που στο χώρο του αθλητισμού είναι πάρα πολύ γνωστή για το έργο της, ως πρόεδρος του Πανελλήνιου Αθλητικού Σωματείου Γυναικών Καλλιπάτηρα. Στο ευρύ κοινό έγινε γνωστή πριν από 3 χρόνια εξαιτίας μιας πολύ δύσκολης, δραματικής, προσωπικής της στιγμής. Το Πανελλήνιο, με κομμένη την ανάσα τότε, παρακολούθησε την απαγωγή του σύζυγου της, του εφοπλιστή, του κυρίου Παναγόπουλου, και το πώς η ίδια με δύναμη και γενναιότητα κατάφερε να χειριστεί όλη την υπόθεση της απαγωγής και κατάφερε να φέρει πίσω, με τη βοήθεια βεβαίως και της αστυνομίας, ζωντανό το σύζυγό της. Σε λίγο λοιπόν η κυρία Παναγοπούλου θα μας μιλήσει για όλα, για την παραμυθένια της ζωή και για την πίστη της στα αθλητικά ιδεώδη. Η Κατερίνα Παναγοπούλου μιλά για πρώτη φορά στην Τατιάνα για τις δραματικές στιγμές που έζησε όταν απήχθη ο επιχειρηματίας σύζυγός της. Πώς κατάφεραν να αφήσουν πίσω τον εφιάλτη και να συνεχίσουν με αισιοδοξία και δυναμισμό. Ακόμα μιλά για τη μυθιστορηματική ζωή της και το αξιόλογο κοινωνικό της έργο. Θέματα της εκπομπής, πριν περάσουμε στα θέματα της εκπομπής, να σας πω το δώρο του σημερινού διαγωνισμού. Είναι 2 λατρεμένες τσάντες, πανέμορφες. Τις θέλω και τις 2, αγαπητές φίλες. Είναι κοτσινέλ, είναι εξαιρετικής ποιότητας. Δεν είναι οικονομικές τσάντες. Δεν μπορώ να σας πω τιμή, καθώς απαγορεύεται από το ραδιοτηλεοπτικό. Είναι αυτές εδώ οι 2 τσάντες. Αυτή εδώ η μαύρη, πάει και περίφημα με το φόρεμά μου σήμερα. Αυτή εδώ η μαύρη και αυτή εδώ που είναι μαύρη με μπλε. Για να σας δώσω τα τηλέφωνα της εκπομπής για να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό. 901-645-45, 901-645-45, αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες, για τις 2 πανέμορφες τσάντες που πολλές ενδεχομένως ποθείτε να κρατήσετε. 901-645-45, να πούμε ότι κερδίζει ο πιο γρήγορος. Δηλαδή, θα ακούσετε στον τηλεφωνητή σας έναν μόνο ψήφιο αριθμό μέχρι τον 9
και όποιος τον πληκτρολογήσει πιο γρήγορα, αυτός θα είναι ο νικητής. Δύο νικητές από μία τσάντα ο καθένας. Σήμερα καλή σας επιτυχία. Για πάμε να δούμε τι έγινε σήμερα στη Βουλή, διότι σήμερα έγινε αγιασμός. Έτσι λοιπόν προσήλθαν και οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής μετά από όλη την περιπέτεια με τον αρχηγό τους και άλλα δύο, όχι, και άλλους δύο βουλευτές να είναι προφυλακισμένοι. Ο Αντώνης Αντωνόπουλος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αντώνη. Α, είναι αίθουσα σύνταξης ο Αντώνης. Αντώνη. Καλή μας αρχή. Και αυτό το λέω και το εννοώ και το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, γιατί όπως φαίνεται θα είναι μια δύσκολη χρονιά. Να σου πω πάντως ότι οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής δεν θέλησαν να δώσουν κανένα δικαίωμα. Ήρθαν το πρωί αποφεύγοντας τις κάμερες, πρωί-πρωί θα λέγαμε, γύρω στις 10 η ώρα ήταν στα γραφεία τους στον πρώτο όροφο. Μπήκαν από την είσοδο της Βασιλής Σοφίας, όπου δεν ήταν κάμερες. Μάταια τους περιμέναμε μέχρι να αρχίσει η ορκομοσία. Δεν έκαναν το ίδιο όμως κατά την έξοδό τους. Μπήκαν τελευταίοι στην Ολομέλεια και βγήκαν πρώτοι μόλις τελείωσε ο αγιασμός και μάλιστα βγήκαν από το περιστήλιο όπου ήταν οι κάμερες, χωρίς βέβαια να κάνουν καμία δήλωση. Βγήκαν με γοργό βήμα. Ο Ηλίας Κασιδιάρης είπε μία καλημέρα, ενώ ο Ηλίας Παναγιώταρος είχε περισσότερη διάθεση για πιο πολλά λόγια. Είπε ότι θα πάει σπίτι του να διαβάσει το περιοδικό της Βουλής. Να σου πω τώρα ότι στην Ολομέλεια σήμερα τα θεωρία των προσκεκλημένων είχαν το λιγότερο κόσμο από κάθε άλλη φορά και μάλιστα μπορώ να σου πω ότι περισσότεροι ήταν οι δημοσιογράφοι. Το παραπολιτικό της ημέρας νομίζω ότι ήταν το πηγαδάκι μαζί μας που είχαμε με την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την Ντόρα Μπακογιάννη, την οποία όταν τη ρωτήσαμε πώς σχολίασε τη σημερινή τους παρουσία, είπε ότι ήταν αρσακιάδες. Όταν τη ζητήσαμε ένα σχόλιο... Α, το αρσακιάδες είναι και αυτό της κυρίας Μπακογιάννη, το αρσακιάδες. Ναι. Γιατί όταν... έχει ο σημερινός τίτλος στο διαδίκτυο, στο news που διάβαζε, είναι «Αρσακιάδες, οι χρυσαυγίτες στον αγιασμό της Βουλής». Άρα... Η κυρία Μπακογιάννη ναι, το είπε και αυτό. Ναι. Ήταν αυτό, ήταν το πρώτο σχόλιο. Ακολούθησε ένα δεύτερο σε ό,τι αφορά την συνολική στάση που έχουν δείξει και μάλιστα το περιεχόμενο των καταθέσεων που είχαν στην ανάκριση. Εκεί λοιπόν η κυρία Μπακογιάννη είπε ότι είναι κότες, τρίλυρες και μακρυπούπουλες. Όπως σας λέμε στην Κρήτη. Μάλιστα. Ένα σχόλιο που τα λέει όλα. Βέβαια, το άλλο πλάνο, το οποίο έτσι τηλεοπτικά έχει τον συμβολισμό του σήμερα, ήταν το πλάνο του Πρωθυπουργού, ο οποίος βγήκε μαζί με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Νίκο Δένδια, προχώρησαν πεζή και πήγαν μέχρι το Μέγαρο Μαξίμου που είχαν και μία σύσκεψη. Αυτό βεβαίως ερμηνεύεται ως την πλήρη στήριξη του Πρωθυπουργού στις ενέργειες του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Αντώνη. Και θα πάμε στην Ευελπίδων, καθώς από εκεί υπάρχει είδηση. Ο Παναγιώτης ο Στάθης παρακολουθεί τις εξελίξεις. Παναγιώτη. Καλό απόγευμα, Τατιάνα. Να σου πω ότι η είδηση τελευταία στιγμή είναι ότι υπάρχει αίτημα άρσησης βουλευτικής ασυλίας για τρεις βουλευτές της Χρυσής Αυγής, οι οποίοι μέχρι τώρα δεν ήταν στον κύκλο των κατηγορουμένων. Υποδεικνύονται όμως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση από τις αμαρτυρίες των προστατευομένων προσώπων που ήρθαν μέσα στο Σαββατοκύριακο και έδωσαν σημεία και τέρατα, όπως έλεγε δικαστική πηγή εδώ στις ανακριτικές αρχές, με αποτέλεσμα το συγκεκριμένο έγγραφο να έχει φτάσει ήδη ή να φτάνει ως ονούπο στη Βουλή. Είναι τρεις βουλευτές οι οποίοι είναι πολύ γνωστοί στο ευρύ κοινό. Δεν θα αναφέρω, Τατιάνα, τα ονόματά τους. Είναι διασταυρωμένη η πληροφορία, αλλά θα πρέπει θεσμικά, νομίζω, να το πει η Βουλή προηγουμένως. Είναι τρεις βουλευτές οι οποίοι υποδεικνύονται ως εμπλεκόμενοι από τους προστατευόμενους μάρτυρες. Ο ένας εμφανίζεται ως επιχειρησιακός εκπαιδευτής επί της ουσίας. Μάλιστα, ο ένας από τους μάρτυρες αναφέρει ότι ο συγκεκριμένος ήταν αυτός που με έμαθε να σκοτώνω. Έτσι λέει ο προστατευόμενος μάρτυρας. Παναγιώτη, είπες ότι οι τρεις που έχει ζητηθεί η άρση της βουλευτικής τους ασυλίας μέχρι τώρα δεν ήταν κατηγορούμενοι. Όχι. Δεν είναι κατηγορούμενοι. Δεν ήταν μέσα στα ονόματα που έχουμε ακούσει και έχουμε δει να προσέρχονται δηλαδή στην Ευελπίδων. Όχι, δεν είναι. Γι' αυτό και απαιτείται η άδεια της Βουλής προκειμένου να κληθούν σε απολογία, να συνταχθούν κατηγορητήρια και να προχωρήσουν παραπάνω για το αδίκημα της ένταξης σε εγκληματική οργάνωση και της διεύθυνσης, εφόσον είναι βουλευτές.
και έτσι προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας, εφόσον το κρίνουν βέβαια οι ανακριτές. Να σου πω ότι είναι τρεις προβεβλημένοι βουλευτές. Για τον ένα, επαναλαμβάνω, αναφέρεται στην κατάθεση του προστατευόμενου μάρτυρα ως επιχειρησιακός εκπαιδευτής, ο οποίος είχε αρχικά τον βαθμό του λοχαγού, όπως λέει ο ένας, και συνέχεια έγινε ταγματάρχης. Ο δεύτερος είναι βουλευτής της επαρχίας, ο οποίος ουσιαστικά υποδεικνύεται και λέγεται ότι είχε το γενικό πρόσταγμα σε επιθέσεις συγκεκριμένη περιοχή από τον δεύτερο προστατευόμενο μάρτυρα, ενώ υπάρχει και ο τρίτος, ο οποίος αναφέρεται ότι είναι στην ιεραρχία από τον άλλο προστατευόμενο μάρτυρα. Είναι συνολικά 5 οι προστατευόμενοι μάρτυρες που έχουν καταθέσει μέχρι στιγμής τον ανακριτή. Αυτή είναι η μία εξέλιξη, Τατιάνα. Η δεύτερη εξέλιξη, η οποία προϊονίζεται ουσιαστικά και πιο σημαντικές πολιτικές εξελίξεις, είναι ότι στην κατάθεση του τέταρτου μάρτυρα υπάρχουν ευθείες αναφορές για σκοπό της Χρυσής Αυγής να καταλύσει το πολίτευμα, όπως λέει χαρακτηριστικά. Η φράση που χρησιμοποιεί είναι ότι τους έλεγαν «θα μπούμε με τα τάγκ στη Βουλή». Αυτή είναι η φράση. Αυτό, σύμφωνα με νομικούς κύκλους, ενδεχομένως να αποτελεί και τη βάση του αδικήματος των προπαρασκευαστικών πράξεων για την κατάλυση του πολιτεύματος, το οποίο είναι ένα βαρύτατο κακούργημα. Δεν ξέρω αν οι ανακριτικές αρχές θα το αξιολογήσουν με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να φτάσουν ακόμα και στο ακραίο σενάριο που μπορεί να είναι η άρση της βουλευτικής ασυλίας του συνόλου των βουλευτών Χρύσης Αυγής. Δεν το γνωρίζω, επαναλαμβάνω. Ψιθυρίζεται στα πηχαδάκια της Ευελπίδων. Να σου πω πάντως ότι, όπως φαίνεται, τα πράγματα έχουν μπει σε μια τροχιά. Το πρωί μου έλεγε η εισαγγελική πηγή ότι ενδεχομένως τώρα αρχίζει επί της ουσίας η ανάκριση. Τώρα γεμίζει η δεξαμενή με στοιχεία και αυτό θα είναι, όπως λέει, ο προάγγελος για σημαντικές εξελίξεις σε ποινικό επίπεδο και ερμηνεύω εγώ από εκεί και πέρα και σε πολιτικό, όπως έχω την αίσθηση. Μην ξεχνάμε ότι και λόγω των προφυλακίσεων έχει φύγει και ο παράγων φόβος και έτσι ανοίγουν πιο εύκολα τα στόματα, διότι ήταν ένας σοβαρός λόγος για να μην βρεθούν μάρτυρες για αυτήν την υπόθεση. Νομίζω ότι έχουμε παρέλαση μαρτύρων, όπως έλεγε γελώντας μία πηγή. Πλέον υπάρχει υπερπροσφορά, ενώ στην αρχή υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι δεν ήθελαν να μιλήσουν, φοβούνται να μιλήσουν. Υπάρχει υπερπροσφορά μαρτύρων που θέλουν ως προστατευόμενοι να έρθουν να μιλήσουν. Να σου πω ότι βέβαια δεν έχουν ανοίξει τα στόματά τους μόνο προστατευόμενοι. Έχουμε και την κατάθεση, απολογία του απόστρατου, ο οποίος εμφανίστηκε ενώπιον του ανακριτή και είπε: «Τι μου λέτε, δεν ξέρω εγώ. Εγώ εκλήθην με SMS στα γραφεία της Χρυσής Αυγής το βράδυ της δολοφονίας του Φίσα. Μιλάει για τάγμα εφόδου. Λέει, αυτοί είναι συμμορίτες ότι είπε σε έναν άλλον και σηκώθηκε να φύγει. Αυτό είναι ένα πρόσωπο το οποίο ήρθε με το ονοματεπώνυμό του και απολογήθηκε. Δεν είναι προστατευόμενος, είναι ένα πρόσωπο που ήταν μέλος, όπως λέει, της Χρυσής Αυγής και έρχεται εδώ και λέει πράγματα τα οποία μπορούν να αξιολογηθούν ενδεχομένως ως πολύ σοβαρά. Οι πληροφορίες μου λένε, Τατιάνα, θα υπάρξει και δεύτερο πρόσωπο τέτοιο, το οποίο θα έρθει και θα πει ότι ο ίδιος δεν έχει καμιά ευθύνη, αλλά θα υποδείξει πρόσωπα και καταστάσεις, κυρίως σχετικά με την δολοφονία του Παύλου Φίσα. Μάλιστα. Να σου πω. Θα ήθελα στο σημείο αυτό, Παναγιώτη, να δούμε, έχουμε ετοιμάσει κάποια στοιχεία για τα όσα έχουν καταθέσει αυτοί οι πολύ σημαντικοί μάρτυρες για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής. Η ένταξή τους στη Χρυσή Αυγή έγινε μετά από σωρία δοκιμασιών ψυχικών και σωματικών. Οι σωματικές δοκιμασίες περιλάμβαναν βασανιστήρια τα οποία αποκαλούσαν σωματική βελτίωση. Στις δοκιμασίες αυτές τους γροθοκοπούσαν, τους χτύπαγαν με γκλόπς και τους μάθαιναν τακτικές επίθεσης, άμυνας και διάφορες μεθόδους διάπραξης κλιμάτων. Παράδειγμα, πώς να ρίχνουν μαχαιριές με θανατηφόρο αποτέλεσμα, πώς μπορούν να κάψουν ανθρώπους με καπνογόνα. Στην ένταξη του τάγματος εκείνη την περίοδο βρισκόταν ο βουλευτής. Ο συγκεκριμένος στη συνέχεια προήθησε ταγματάρχη. Γνωρίζω ότι με εντολή του μεταφέρανε κοντάρια, ασπίδες, πιστόλια εκτόξευσης ναυτικών φωτοβολίδων, ναυτικές φωτοβολίδες, κροτίδες και άλλα σε αποθήκη, η οποία βρίσκεται στην περιοχή του Σπροπύργου, πίσω από τις αποθήκες της εταιρείας Επίπλων. Ακόμα ξέρει ότι κάποιος ιερέας από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου από την Νίκαια τροφοδοτούσε την οργάνωση με μετρητά από τα έσοδα του ναού, αλλά και τρόφιμα που έδιναν οι πιστοί στην εκκλησία. Ο βουλευτής ήταν ο επιχειρησιακός εκπαιδευτής του. Του έμαθε να σκοτώνει. Ξέρει ότι ο Παύλος Φίσας ήταν στόχος της Χρυσής Αυγής στην περιοχή του Πειραιά και υπήρχε κεντρική εντολή από τον βουλευτή να τον φάνε όπου τον βρούνε εν γνώση του και πάντοτε με την έκκληση του. Ο ταξίαρχος, όπως τον αποκαλούσαν, τους προέτρεπε κατά τις επισκέψεις τους στα γραφεία της οργάνωσης με τα εξής λόγια: «Σκοτώστε τους, σφάξτε τους, σπάστε τους τα κεφάλια και μη χαμπαριάζετε. Για ό,τι συμβεί, είναι αυτοί εδώ», μιλώντας για τους μετανάστες. Όλες οι επιθέσεις δεν είχαν σκοπό εκφοβιστικό, αλλά δολοφονικό.
Εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι στα φροντιστήρια της μητέρας του φοιτούν μικρά παιδιά, τα οποία ανήκουν στην προεφηβική και εφηβική ηλικία και τα οποία προσελητίζει και κατηχεί στο πνεύμα της Χρυσής Αυγής με διάφορους τρόπους. Παράδειγμα, χορήγηση επιχειρησιακών τζάκετ παραλλαγής, διοργάνωση εκδρομών και άλλα. Παναγιώτη, θα ήθελα να σε ρωτήσω αν μέσα σε αυτούς τους βουλευτές που έχει ζητηθεί, όπως μας μετέδωσες, η άρση της ασυλίας τους, είναι και ο βουλευτής ο οποίος προσήλθε σήμερα αυτοβούλο στη δικαιοσύνη και έθεσε αυτόν στη διάθεση των αρχών. Νομίζω ότι με βάλει σε μεγάλο πειρασμό, δεν θα το πω. Αντιλαμβάνεστε όλοι όμως την απάντηση. Μάλιστα. Τι συνέβη με τον συγκεκριμένο βουλευτή? Ο συγκεκριμένος είναι ήρθε εδώ με το πρόσωπό του άνθρωπος, ήρθε εδώ στο ενώπιον του ανακριτή. Είπε, έμαθα ότι ένας προστατευόμενος ψευδομάρτυρας, όπως είπε χαρακτηριστικά, ήρθε και είπε εδώ μυθεύματα. Πρόκειται για τον Τάδε, ονοματεπώνυμο, ο οποίος κατάγεται από την Τάδε περιοχή, μόνο διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνο δεν έδωσε. Λοιπόν, και ο οποίος ουσιαστικά λέει μυθεύματα και μας καταγγέλει ψευδός. Πήγε, όπως έμαθα, στο γραφείο του ανακριτή. Οι ανακριτές προφανώς του είπαν ότι δεν έχουμε κάτι να σου πούμε σε αυτή τη φάση. Αν χρειάζεται οτιδήποτε, επαναλαμβάνω, φαντάζομαι τι του είπαν. Αν χρειάζεται οτιδήποτε, θα το γνωρίζετε αρμοδίως και θεσμικώς την κατάλληλη στιγμή. Άλλωστε, νομίζω ότι οι κινήσεις οι οποίες γίνονται από τούτο και στο εξής, αυτό προαναγγέλουν. Να σου πω μόνο ότι η αίσθησή μου είναι ξεκάθαρη, πως η Βουλή θα έχει πολλή δουλειά πέρα από τη δικαιοσύνη πλέον. Θα έχει πολλή δουλειά και η Βουλή. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Μην ξεχνάμε ότι οι περιγραφές των αυτοπτών των προστατευομένων μαρτύρων επί της ουσίας περιγράφουν ηθικούς αυτούργους της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Και εδώ υπάρχει ένα νομικό ζήτημα, καθώς οι ανακριτές οι οποίοι ερευνούν εδώ την υπόθεση εγκληματική οργάνωση Παύλα Χρυσή Αυγή, σε εισαγωγικά βέβαια, αυτό το οποίο δεν μπορούν να κάνουν σίγουρα είναι να ζητήσουν, π.χ. να ασκηθεί δίωξη κάποιον για ηθική αυτουργία στη δολοφονία του Παύλου Φίσα, δεδομένου ότι αυτή η δικογραφία βρίσκεται στον Πειραιά. Κατά συνέπεια, είτε η ανακριτική αρχή του Πειραιά θα κινηθεί να ζητήσει την άρση ασυλίας για αν θεωρεί ότι προκύπτει αδίκημα ηθικής αυτουργίας, όπως το περιγράφουν οι μάρτυρες, είτε θα συνενωθούν σε επόμενο στάδιο οι δικογραφίες όλες μαζί, θα ανατεθεί υπόθεση σε εφέτες ειδικούς ανακριτές και φαντάζομαι όχι μόνο έναν, γιατί δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο να το φέρει σε πέρας αυτό τον όγκο της δικογραφίας. Και αυτό δεν έχει να κάνει με την ικανότητα των δύο ανακριτών, η οποία είναι ξεκάθαρη και νομίζω και όσοι βιάστηκαν τόσο καιρό να τα βάλουν μαζί τους αντιλαμβάνονται ότι έχουν κάνει λάθος. Πολύ μεγάλο λάθος, γιατί όταν εμπλουτίστηκε η δικογραφία βλέπουμε όλες τις κινήσεις τους. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν, φαντάζομαι, τότε θα μπορούν να κάνουν περισσότερες κινήσεις οι εφέτες ανακριτές σε περίπτωση που αναλάβουν αυτή τη δικογραφία σε επόμενο στάδιο και να ζητούν και άλλες άρσεις ασυλίας αν προκύπτουν στοιχεία, επαναλαμβάνω, και με βάση όσα γίνονται γνωστά μέχρι τώρα. Μάλιστα. Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε θερμότατα. Θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Η Κατερίνα Παναγοπούλου μιλά για πρώτη φορά στην Τατιάνα για τις δραματικές στιγμές που έζησε όταν απήχθη ο επιχειρηματίας σύζυγός της. Πώς κατάφεραν να αφήσουν πίσω τον εφιάλτη και να συνεχίσουν με αισιοδοξία και δυναμισμό. Ακόμα μιλά για τη μυθιστορηματική ζωή της και το αξιόλογο κοινωνικό της έργο. Συνεχίζοντας με το θέμα της Χρυσής Αυγής, πια δεν μπορώ να πιστέψω τι διαβάζω, δεν πιστεύω στα μάτια μου. Δηλαδή, διαβάζω στο Newsit ότι μάρτυρας, είναι ο ίδιος μάρτυρας ο οποίος μίλησε για την κατάλυση του πολιτεύματος που μας είπε νωρίτερα, που ήθελαν να μπουν στη Βουλή με τάγκς, ο Παναγιώτης Στάφης. Διαβάζω ότι ο ίδιος μάρτυρας υποστήριξε ότι γινόταν μια ειδική εκπαίδευση από βουλευτή της Χρυσής Αυγής σε μαντριά της Αττικής, όπου πήγαιναν οι εκπαιδευόμενοι νεοσύλλεκτοι χρυσαυγίτες και έσφαζαν, λέει, αμνοερήφια για να μάθουν την τεχνική του μαχαιριού, δηλαδή πώς να κόβεις την καροτίδα. Και εξασκούνταν, λέει, σε αμνοερήφια. Τι να πω. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης. Βρίσκεται ο Νίκος ο Μπορμπεντονάκης εκεί. Νίκο, είδαμε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον ρεπορτάζ στην εφημερίδα Ελεύθερους. Όχι, είναι η εφημερίδα των Συντακτών. Ακριβώς. Στην εφημερίδα των Συντακτών. Όπου σε πολυκατοικία, σε περιοχή που η Χρυσή Αυγή έχει πολύ έτσι ισχυρή, έντονη παρουσία, έκαναν τι στα διαμερίσματα των αλλοδαπών.
Είναι οι εικόνες που βλέπουμε και στα πλάνα μας. Είναι, παραπέμπουν σε ναζιστική Γερμανία, ωστόσο είναι από το κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα από την οδό Βεραντζέρου, λίγα μέτρα από την Ομόνια. Βρεθήκαμε εκεί στη συγκεκριμένη πολυκατοικία και οι κάτοικοι εκεί είδαν τις πόρτες τους να είναι σημαδεμένοι με κέλτικους σταυρούς που χρησιμοποιούνται από ακροδεξιές ομάδες ανά τον κόσμο. Βρεθήκαμε εκεί, μιλήσαμε με τους αλλοδαπούς μετανάστες από το Μπαγκλαντές, ωστόσο στη θέα της κάμερας και μόνο, όπως αντιλαμβάνεσαι Τατιάνα, τα στόματα όλων ήταν ερμητικά κλειστά. Βέβαια, όταν έκλεισε η κάμερα, όλοι παραδεχτήκανε λίγο ως πολύ ότι το κυρίως πρόβλημα που αντιμετωπίζουν στη χώρα μας δεν είναι άλλο από τις επιθέσεις που δέχονται κατά καιρούς από ακροδεξιούς. Αυτά ήταν σπίτια διαμερίσματα αλλοδαπών. Ακριβώς. Μέσα στην ίδια πολυκατοικία, Τατιάνα. Αυτό το σημάδι, ακριβώς. Άλλοι το αποκαλούν Κέλτικο Σταυρό. Άλλοι λένε ότι είναι αρχαιοελληνικός. Ακριβώς. Εν πάση περιπτώσει, αυτές είναι πρακτικές που μας θυμίζουν άλλες εποχές. Για παράδειγμα, είναι οι Ναζί. Πήγαιναν στα σπίτια τα εβραϊκά και έβαζαν απ' έξω το αστέρι, έβαζαν, τα σημάδευαν. Και όπως είδαμε και... Και άλλοι, και η Ku Klux Klan και διάφορες έτσι παρατσιστικές οργανώσεις στην ιστορία έκαναν το ίδιο πράγμα, σημάδευαν σπίτια μειονοτήτων. Ακριβώς. Πληροφορίες από την περιοχή αναφέρουν ότι... Στη συγκεκριμένη πολυκατοικία που βρίσκεται στην οδό Βεραντζέρου ζει και μία γυναίκα, μέλος της Χρυσής Αυγής, η οποία ήταν υποψήφια στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές. Μάλιστα και κάτοικος της συγκεκριμένης πολυκατοικίας καταγγείλει ότι έχει δεχθεί επίθεση από μέλη της Χρυσής Αυγής. Πριν από λίγο είδαμε και στα πλάνα μας τη γκολόνα που βρίσκεται έξω από την πολυκατοικία να υπάρχει το συγκεκριμένο σύμβολο και να γράφει η Χρυσή Αυγή. Άστε. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Νίκο. Αυτό το οποίο μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το Σαββατοκύριακο ήταν αυτές οι φωτογραφίες του προφυλακισμένου φερόμενου ως υπαρχηγού του κυρίου Παπά. Είναι αυτές εδώ οι φωτογραφίες που είναι ντυμένος Χίτλερ. Χαιρετάει ναζιστικά. Είναι εικόνες βέβαια από το παρελθόν του, καθώς ήταν πολύ νέος τότε. Ωστόσο υπάρχουν και φωτογραφίες μεταγενέστερες. Με τη σβάστικα στο μπράτσο. Ζήσης Μούσιος στην αίθουσα σύνταξης. Είναι φωτογραφίες που βρέθηκαν στο σπίτι του στα Ιωάννινα, στον χώρο που είχαν βρεθεί και τα υπόλοιπα κοιμήλια, τα οποία αποκάλεσε ο ίδιος ότι είναι, που είπε ότι είναι συλλέκτης και συλλέγει διάφορα αντικείμενα. Αυτές οι φωτογραφίες ήταν στον τοίχο καρταρισμένες. Τον δείχνουν με την κλασική δερμάτινη καμπαρτίνα των Γερμανών, των SS, με τον αγκυλωτό σταυρό στο χέρι και να χαιρετάει φασιστικά. Από εκεί πέρα... Πάντως, Ζήση, θέλω να σου πω ότι αν δεν ήξερα, αν μου δείχναν τη φωτογραφία πριν τα γεγονότα της Χρυσής Αυγής και δεν ήξερα την αυτή φωτογραφία, θα νόμιζα ότι έχει τραβηχτεί στο πλαίσιο του Τριωδίου. Διότι η αλήθεια είναι ότι είναι εντελώς στολή. Η καμπαρντίνα, όλοι είναι όλο πολύ θεατρικό όλο αυτό. Ο ίδιος το αποδίδει στα νεανικά του χρόνια, το... Είναι πάνω από 30 χρόνια αυτή η φωτογραφία, όπως μπορούμε να καταλάβουμε. Το ίδιο και η δεύτερη φωτογραφία, είναι λίγο μεγαλύτερη η δεύτερη φωτογραφία. Φοράει μια στολή, ένα τζάκετ παραλλαγής και έχει τον αγκυλωτό σταυρό στο χέρι. Δεν ξέρω τι άλλο να πούμε γι' αυτό. Είδαμε και τι είχε στην συλλογή. Πάμε του. Να δούμε ένα βίντεο, Ζήση. Είναι το βίντεο, ναι. Επεριλαμβάνεται και το εγχειρίδιο μίσους της Χρυσής Αυτό Αυγής. Το εγχειρίδιο είναι από τα πρώτα χρόνια της Χρυσής Αυγής, εκεί στις αρχές του εκατία του 80. Το δημοσίευσε την Κυριακή ο τύπος της Κυριακής και έχει ενδιαφέρον να δούμε την γράφη. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα και τυφλή υπακοή στο τρίπτυχο πίστευε υπάκουε πολέμα. Αυτά ήταν μερικά από τα μηνύματα που περιέχονταν σε φυλάδιο της Χρυσής Αυγής τα πρώτα χρόνια της οργάνωσης και δημοσιεύει ο τύπος της Κυριακής. Σήμερα όποιος δεν είναι εναντίον μας είναι μαζί μας τυπικά. Αύριο όποιος δεν είναι μαζί μας είναι εναντίον μας ουσιαστικά και θα πληρώσει την κακοπιστία του με το ίδιο και χειρότερο τίμημα. Πρόκειται για ένα 16-σέλιδο φυλάδιο στο οποίο περιγράφονται οι τακτικές Χρυσής Αυγής με σκοπό να προπαγανδίσουν κατά της δημοκρατίας με οποιοδήποτε μέσο. Γι' αυτό ηθικό είναι ό,τι εξυπηρετεί την επιβίωση και το δυνάμωμα της κίνησης. Η ηθική μας πρέπει να υπακούει και να τάσεται στον αγώνα του λαού για κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική ανεξαρτησία. Πρέπει να προφυλάσσουμε το συμφέρον και την ύπαρξη της κίνησης με κάθε μέσον, με υποκρισία.
απάτη, ψέμα και ό,τι άλλο. Ωστόσο, αυτό που προκαλεί αποτροπιασμό είναι ο τρόπος που βλέπουν τους αντιπάλους τους. Μα εμείς δεν πρόκειται και δεν πρέπει να αφήσουμε όλα αυτά τα αντιδραστικά υποκείμενα, τα μικρανθρώπινα καθάρματα που καπηλεύονται το όνομά μας να μας καταστρέφουν. Να τους ξεσκεπάζουμε, να τους ξεφτιλίζουμε, να τους προσβάλλουμε με κάθε μέσο, έως ότου καταστραφούν. Στο μεταξύ, συνεχίζουν να προκαλούν σε άλλο οι φωτογραφίες του Χρήστου Παπά με την ναζιστική στολή, το υψωμένο χέρι και το κούρεμα, αλλά Αδόλφος Χίτλερ που βρέθηκαν μέσα στο σπίτι του στα Γιάννενα. Κάθε χρυσαυγίτης είναι ναζιστής. Οι κοινοτικοί τους σύμβουλοι μπαίνανε στο έκτο κοινοτικό διαμέρισμα με μπλουζάκια Waffen SS. Μπορεί να πέφτουν από τα σύννεφα κάποιοι, αλλά αυτά έχουν γίνει. Αφορούν σε χρόνο πολύ πολύ παλαιό. Αυτή είναι μια πρώτη παρατήρηση. Δεύτερον, αυτά καθεαυτά ως γεγονότα είτε του παρελθόντος είτε του παρόντος δεν είναι αξιόπινα. Ο υπαρχηγός Χρυσής Αυγής φαίνεται ότι με τα χρόνια ξέχασε ότι στο σπίτι του υπήρχαν δεκάδες φωτογραφίες με ανάλογο περιεχόμενο και τις θυμήθηκε μόνο όταν του τις έδειξε ο ανακριτής κατά την απολογία του. Όμως ο ίδιος φέρεται να απάντησε. Υπάρχουν και έγγραφα τα οποία δεν είναι δικά του στο σύνολο του ηλεκτρονικού αρχείου που του δείξατε, τα οποία δεν έχουν γραφεί από εκείνον, δεν θυμάται από πού προέρχονται και δεν απηχούν στις προσωπικές του απόψεις του, ούτε και του κόμματός του. Σε κάθε περίπτωση αφορούν χρονικό διάστημα πολύ παλιό, όταν ήταν 18 και 20 ετών. Την ίδια ώρα ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας και συνεργασίας με ακροδεξιές ομάδες στη Γερμανία έχει η Χρυσή Αυγή, σύμφωνα με το Γερμανικό Υπουργείο Εσωτερικών που απάντησε σε ερώτηση του κόμματος της Αριστεράς. Μία από αυτές είναι το Εθνικό Κόμμα NPD, το οποίο με τη σειρά του έχει επαφές με παρόμοια ευρωπαϊκά σχήματα σε χώρες όπως η Ολλανδία, η Ισπανία, η Τσεχία, η Ουκρανία και η Ουγγαρία, όπου δρά η περίφημη Jobbik. Jöjjön ide Magyarországra, és legyen egy roma bűnözőnek a szomszédja, és akkor majd meglátjuk, hogy mit mond, hogy mennyire lesz bárki is rasszista. Στο στόχαστρο της Jobbik είναι οι μετανάστες και οι Ρωμά και κάθε φορά που κάνουν συγκέντρωση στους δρόμους του Βουδαπέστης θυμίζουν εκστρατευτικό σώμα. Λοιπόν, θέλω να σας πω για το δώρο, καθώς θα αλλάξουμε θέμα τώρα. Πάμε να δώσουμε τα τηλέφωνα του διαγωνισμού. Είναι αυτές εδώ οι δύο συγκλονιστικές, πολύ chic τσάντες για όλες τις ώρες. Είναι αυτή εδώ η μαύρη, είναι κοτσινέλ. Είναι τσάντες οι οποίες δεν είναι εύκολα προσιτές στο ευρύ κοινό από πλευράς τιμής. Θέλω να πω, είναι εξαιρετική η ποιότητά τους και είναι τσάντες αξίας οι κοτσινέλ τσάντες. Απλώς δεν μου επιτρέπετε να πω την τιμή στον αέρα, καθώς θεωρείται διαφήμιση. Είναι αυτές εδώ πέρα δύο τσάντες. Για να τις διεκδικήσετε θα τηλεφωνήσετε στο 901, πάμε να δούμε τα τηλέφωνα, 901-645-45, 901-645-45. Θα τηλεφωνήσετε και θα ακούσετε στον τηλεφωνητή ένα μονοψήφιο αριθμό. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να τον πληκτρολογήσετε πάρα πολύ γρήγορα. Όποιος είναι πιο γρήγορος θα κερδίσει τις δύο από εσάς. Θα κερδίσετε αυτές τις καταπληκτικές τσάντες που είναι τσάντες για να τις κρατήσετε μια ζωή, αγαπητές φίλοι. Αν τις πιάσετε στα χέρια σας θα με θυμηθείτε. Τώρα, πάμε να αλλάξουμε θέμα. Θα υποδεχτούμε σε λίγο εδώ την κυρία Κατερίνα Παναγοπούλου. Η αλήθεια είναι ότι εδώ και αρκετά χρόνια της έκανα κάθε χρόνο. Της έκανα πρόταση να έρθει στην εκπομπή. Ήθελα πάρα πολύ να της πάρω μια συνέντευξη, καθώς έχει μια πολύ έτσι γοητευτική προσωπικότητα, μια πολύ δυναμική γυναίκα. Είναι η πρόεδρος της Καλλιπάτηρας, του αθλητικού αυτού σωματείου και ο κόσμος του αθλητισμού τη γνωρίζει πάρα πολύ καλά, λόγω της σημαντικής αυτής κοινωνικής της δράσης. Ωστόσο, εσείς, το ευρύ κοινό, πολλοί από εσάς μάλλον, τη μάθατε εξαιτίας μιας πολύ δύσκολης περίοδου της ζωής της. Πριν από 3 χρόνια, σας θυμίζω, ήταν καλοκαίρι, όχι, ήταν 12 Ιανουαρίου του 2009, όταν απήχθη ο σύζυγός της. Ο κύριος Περικλής Παναγόπουλος, γνωστός επιχειρηματίας, εφοπλιστής, απήχθη, έμεινε 8 ημέρες στα χέρια των απαγωγέων, ζητούσαν ένα τεράστιο ποσό, 30 εκατομμύρια ευρώ. Και την υπόθεση τότε την χειρίστηκε με γενναιότητα και με δύναμη η σύζυγός του, η κυρία Παναγοπούλου,
μια υπόθεση που είχε αίσιο τέλος. Θα ήθελα να δούμε ένα βίντεο για να την υποδεκτούμε σε λίγο. Ένα βίντεο γύρω από την υπόθεση αυτή. Φοβάμαι για τη ζωή του. Φοβάμαι από την πρώτη στιγμή για τη ζωή του. Είμαι πολύ ευτυχής, βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε, που είμαι πάλι σπίτι μου. 12 Ιανουαρίου 2009, ώρα 8:40 το πρωί. Ο εφοπλιστής Περικλής Παναγόπουλος με τον οδηγό του κινούνται με το αυτοκίνητό του στην οδό Ακτή στο Καβούρι. Ξαφνικά, τρεις δράστες με κουκούλες τους κλείνουν τον δρόμο, σπάνε τα τζάμια του αυτοκινήτου, ακινητοποιούν τον οδηγό και απαγάγουν τον εφοπλιστή. Αφού κατέβασαν κάτω τον οδηγό, πήραν και το αυτοκίνητο. Σου δεν χαθεί. Ναι, του βάλαν χειροπέδες του οδηγού και φύγανε. Οι απαγωγείς αφήνουν τον οδηγό σε απομονωμένο σημείο και καίνε τα αυτοκίνητα που χρησιμοποίησαν σε ένα ύψωμα στο Κοροπή. Ένας οικοδόμος βλέπει την απαγωγή και ειδοποιεί την άμεσο δράση. Είναι όμως αργά. Ο Περικλής Παναγόπουλος βρίσκεται στα χέρια των κακοποιών. Ο οδηγός του εγκαταλείπεται σε απόμερη περιοχή. Ήδη βέβαια είχε μπει μέσα στα χωράφια και έτρεχε προς την πόλη. Πήγα κοντά του και μου είπε ότι έχει γίνει απαγωγή με καλάζνικο. Αυτό είπε συγκεκριμένα και έκλαιγε. Ήταν μελανιασμένος, παγωμένος και έκλαιγε ο άνθρωπος. Δεν άνοιξε το στόμα του, τον βάλαμε στο αυτοκίνητο και πήγαμε στο αστυνομικό τμήμα. Δεν άνοιξε το στόμα του να μας πει κουβέντα. Οι απαγωγείς έρχονται σε επαφή με την οικογένειά του. Η σύζυγος του εφοπλιστή, Κατερίνα Παναγοπούλου, αναλαμβάνει το δύσκολο έργο των διαπραγματεύσεων. Η υγεία του Περικλή Παναγόπουλου είναι εύθραυστη. Οι δράστες αδίστακτοι. Τα πάντα κρέμονται από μία κλωστή. Φοβάμαι για τη ζωή του. Φοβάμαι από την πρώτη στιγμή για τη ζωή του. Δεν γνωρίζω αν αυτή τη στιγμή μπορεί να συντηρηθεί και να είναι, εάν είναι στη ζωή, αν είναι καλά. Οι δράστες ζητούν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Η Κατερίνα Παναγοπούλου κάνει αγώνα δρόμου να συγκεντρώσει τα χρήματα. Δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Η πρώτη και μοναδική της προτεραιότητα είναι η απελευθέρωση του σύζυγου της. Έκλειση κάνω να επικοινωνήσουν μαζί μου. Μέχρι στιγμής η επικοινωνία ήταν σαφής, ήταν σωστή και συνεπής. Ήταν η μόνη φορά που δεν ανταποκρίθηκαν σε αυτό που ήδη ζήτησαν. Στις επικοινωνίες λέγαν θα σε πάρω, τούτη την ώρα σε έπαιρναν, θα σε πάρω την άλλη μέρα έπαιρναν. Χρησιμοποιώ το κανάλι σας αυτή τη στιγμή για μια έκκληση σε αυτούς τους ανθρώπους να γίνουν άνθρωποι. Αν είναι δυνατόν. Και αυτοί έχουν ανθρώπινη πλευρά. Έχουν έναν υπέροχο άνθρωπο στα χέρια τους. 30 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε τσάντες είναι τα χρήματα που δέχονται ως λίτρα η απαγωγής. Ξεκινά το ταξίδι της παράδοσης των χρημάτων. Η Κατερίνα Παναγοπούλου ξεκινά μια διαδρομή που φτάνει μέχρι και τη Θεσσαλονίκη. Τελικά, τα χρήματα παραδίδονται στους δράστες λίγο έξω από τη Θήβα. Έχουν περάσει 8 ημέρες. 8 24ωρα που σημάδεψαν για πάντα την οικογένεια Παναγοπούλου. Ξημερώματα, οι δράστες αφήνουν ελεύθερο τον εφοπλιστή. Η ομοιρία που έχει συγκλονίσει τη χώρα τελειώνει. Ο Περικλής Παναγόπουλος επιστρέφει στην οικογένειά του. Είμαι πολύ ευτυχής, βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε, που είμαι πάλι σπίτι μου. Και ιδιαίτερα που βρίσκομαι κοντά σας. Και η επιθυμία μου είναι από την περιπέτεια αυτή να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν ώστε να γίνει όσο το δυνατόν πιο ελαφριά η περιπέτειά μου. Είχα ορισμένα φάρμακα, έχω πάντοτε στην τσέπη μου, όπως τα έχω και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εδώ στην αριστερή τσέπη του σακακιού μου. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί με φρόντισαν ώστε να μην μου λείψουν τα φάρμακα. Οι δράστες της απαγωγής όμως έχουν κάνει λάθη. Λάθη που οδηγούν στον εντοπισμό τους. Συνολικά 16 άτομα συλλαμβάνονται και οδηγούνται ενώπιον της δικαιοσύνης. Ως εγκέφαλοι της απαγωγής κατηγορούνται Παναγιώτης Βλαστός, Βασίλης Στεφανάκος και Γιάννης Καυτούρος, οι οποίοι σύμφωνα με την αστυνομία, μέσα από τη φυλακή που βρίσκονται, οργάνωσαν την επιχείρηση. Στη δίκη που ακολουθεί, ένας από τους συμμετέχοντες στην απαγωγή, που ομολόγησε, στέλνει μήνυμα προς τον εφοπλιστή. Χαίρομαι που σας βλέπω εδώ, παρόλο που τώρα έχουν αντιστραφεί οι ρόλοι και εσείς είστε ελεύθερος και εγώ κρατούμενος. Αν ήξερα τι άνθρωπος είστε, δεν θα γινόταν ποτέ αυτό που έγινε. Ο κύριος Περικλής Παναγόπουλος συγκλώνησε με το μεγαλείο ψυχής και την ευγένειά του. Από την κατάθεσή του προέκυψε για τον εντολέα μου Απόστολο Πετράκη και υπεύθυνο της αρπαγής του, ότι και οι παράνομοι μπορούν να έχουν ευαισθησία και ανθρωπιά.
Τα χρήματα ωστόσο που δόθηκαν ως λίτρα έχουν εξαφανιστεί. Κάποια μικροποσά έχουν εντοπιστεί σε Κρήτη και Θεσσαλονίκη, αλλά θεωρούνται σταγόνα στον ωκεανό από τις διοκτικές αρχές. Όλα αυτά τα μετρητά ζύγιζαν 480 κιλά. Εγώ δεν τα είδα ποτέ. Εύχομαι τα χρήματα να τους χρησιμεύσουν για να καλυτερεύσουν τη ζωή τους και να γίνουν χρήσιμοι άνθρωποι στην κοινωνία και να σταματήσουν την παραβατική ζωή. Αυτή είναι η ευχή μου και να μην συμβεί σε κανέναν άλλο άνθρωπο αυτό που συνέβη σε μένα. Η περιπέτεια της οικογένειας Παναγοπούλου είχε αίσιο τέλος. Και μέσα από αυτή την περιπέτεια φάνηκε η τεράστια δύναμη της Κατερίνας Παναγοπούλου, που κατάφερε, κάτω από απίστευτα αντίξωες συνθήκες, να κρατήσει την οικογένειά της ζωντανή. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ. Σας γυρίσαμε πίσω σε πολύ επώδυνες στιγμές της ζωής σας. Και θέλω να σας ευχαριστήσω, γιατί ξέρω ότι εσείς και η οικογένειά σας δεν είστε άνθρωποι που αγαπάτε την προβολή και τη δημοσιότητα. Αλλά ξέρω ότι δεκτήκατε να δώσετε αυτή τη συνέντευξη κατόπιν πιέσεων δικών μας για να στείλετε πολύ ωραία μηνύματα στον κόσμο. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δεν ανταπέδωσα, δεν δέχτηκα να είμαι εδώ για να βιώσω ξανά κάτι πολύ δυσάρεστο, ούτε από την πίεσή σας. Ορίμασε. Η δικαιοσύνη απέδωσε αυτά που είχε να αποδώσει. Πάνω απ' όλα ο άντρας μου επέστρεψε γερός. Και αν το θέλετε, εκείνο που θα ήθελα να εξετάσουμε, εφόσον πρέπει να αναφερθούμε σε αυτό σήμερα, γιατί έχουμε και πολύ άλλα να πούμε ευχάριστα και ίσως με επιθετικότερο μήνυμα για την κοινωνία, είναι να ψάξουμε τα αίτια που οδηγούν σε αυτή την παραβατική συμπεριφορά. Διότι η συγκεκριμένη, το θλιβερό αυτό γεγονός, συνέβη σε ένα άξιο, πολύ καλό άνθρωπο. Δηλαδή αυτοί οι κύριοι πήραν έναν άνθρωπο, σύμβολο. Σύμβολο στην κοινωνία μας, έναν άνθρωπο σπουδαίο και νόμιζα ότι ήταν και ένας λάθος στόχος. Ζούμε πάρα πολύ δύσκολους καιρούς. Ανήκουμε στα κύτταρα της κοινωνίας και εγώ και η οικογένειά μου και πάνω απ' όλα ο άντρας μου. Είμαστε ενεργοί πολίτες. Είναι μια ζωή η οποία δεν προκάλεσε ποτέ. Και νομίζω ο στόχος ήταν λάθος. Λάθος από επαγγελματίες, το τονίζω. Επαγγελματίες χωρίς συναίσθημα. Γιατί γιατί στον επαγγελματισμό χρειάζεται υψηλό δείχτη νοημοσύνη για να επιτύχει το εγχείρημα. Αλλά χωρίς συνέστημα δεν θα πάει καλά. Όπως και δεν πήγε. Στερηθήκαν την ελευθερία τους. Και μπορώ να σας πω μέσα σε όλα, και εγώ και ο σύζυγός μου, ο οποίος πραγματικά το βίωσε και βίωσε και το πιο άγριο κομμάτι, η θλίψη μας είναι πολύ μεγάλη όταν βλέπουμε πού οδηγεί, πού οδηγούν οι συνθήκες στη σύγχρονη κοινωνία, παιδιά, νέα παιδιά, να στερούνται το αγαθότερο, το καλύτερο αγαθό, την ελευθερία τους. Γιατί, για το χρήμα. Ένα χρήμα το οποίο αποκτάται πολύ γρήγορα, ένα θύμα το οποίο δεν θα διευκολύνει σε τίποτε τη ζωή τους. Εκτός αν οι ίδιοι, με τη λίγη επαφή που είχαν μαζί του, πήραν ένα μάθημα ηθικό και μπορέσουν να βοηθήσουν ανθρώπους γύρω τους. Ανθρώπους σε μια κοινωνία που πραγματικά υποφέρει. Αυτό είναι και το μόνο. Ξέρετε, μας έκανε τεράστια εντύπωση όταν ολοκληρώθηκε όλη αυτή η περιπέτεια και όταν πέρασε ο σύζυγός σας τα όσα πέρασε, το πώς απευθύνθηκε στους απαγωγείς του. Πώς είπε ότι εύχομαι τα χρήματα που πήρατε να σας κάνουν καλύτερους ανθρώπους. Ναι. Αντί να βγάλει ένα μήνυμα μίσους, αγανάκτησης, κακίας, θυμού, απέναντι στους ανθρώπους που αφενός τον βασάνισαν για 8 ημέρες, κρατώντας τον υπό τις συνθήκες που κρατήθηκε, και αφετέρου του αφαίρεσαν ένα σημαντικό κομμάτι της περιουσίας, 30 εκατομμύρια ευρώ. Ανταυτού, τι έκανε, είπε, εύχομαι να γίνετε καλύτεροι άνθρωποι. Αυτό είναι στάση ζωής. Είναι ο ίδιος ο Περικλής Παναγόπουλος έτσι. Δηλαδή, εκδικητικότητα ή οτιδήποτε άλλο, ίσως θα μπορούσε και να καταλογίζει τον εαυτό του, θα μπορούσε να είναι λίγο πιο προνοητικός. Πιο προνοητικός, γιατί δυστυχώς το έγκλημα γίνεται εντονότερο στη χώρα μας. Όμως, όταν έχεις κάνει μέσα από πολύ καλή πρόθεση
Έχεις δημιουργήσει κάποια πράγματα στη ζωή σου. Τα έχεις μοιραστεί με χιλιάδες ανθρώπους που κάτω από άριστες συνθήκες συνεργάστηκαν μαζί σου για 45-50 χρόνια. Δεν αισθάνεσαι ότι προκαλείς, δεν αισθάνεσαι. Αισθάνεσαι μέλος, αρχηγός ως μιας πολύ μεγάλης οικογένειας εργαζομένων. Οπότε ήταν πολύ φυσικό να μην προστατεύεται ο ίδιος. Και αλλάζουν οι καιροί. Και καμιά φορά αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι υπέροχοι άνθρωποι, μπορεί να γίνονται στόχοι. Πιστεύω ότι με τη συμπεριφορά του παραδειγματίζει και ανθρώπους παραβατικής συμπεριφοράς να είναι προσεκτικοί. Να είναι προσεκτικοί. Εύχομαι να ήταν ένα πολύ θετικό μάθημα η επικοινωνία τους μαζί τους, μαζί με τον άντρα μου. Και για μας είναι ένα θέμα που έχει τελειώσει. Έχει κάνει τον κύκλο του. Και αν θέλετε να συμπληρώσω, ο κύκλος ήταν, μας έκανε να είμαστε πιο σκεπτικοί. Είμαστε ενεργοί άνθρωποι, παραμένουμε σε αυτήν την κοινωνία και σε αυτή τη χώρα. Και προσπαθούμε με κάθε μας κύτταρο να βοηθήσουμε σε αυτό που λέγεται καλύτερη Ελλάδα. Γιατί δεν έχει χαθεί η Τατιάνα η Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει αξίες. Η Ελλάδα έχει όνειρο. Έχει όραμα. Όσοι χρειάζεται, το πιστεύω. Θα σας διακόψω καθώς θα πάμε σε ένα ρυθμιστικό διάλειμμα. Θα ήθελα να αφήσουμε τα όσα εκείνος πέρασε, σεβόμενοι το γεγονός ότι αυτές είναι ανοιχτές πληγές που αν εκείνος ήθελε να μοιραστεί, θα τις μοιραζόμαστε. Και μετά τις διαφημίσεις θα ήθελα να σας ρωτήσω πού βρήκατε το κουράγιο, το θάρρος και τη δύναμη, γιατί σας παρακολουθήσαμε τότε πώς το χειριστήκατε. Να μιλάτε 8 μέρες με τους απαγωγείς. Εγώ έλαβα μια εντολή από τον ίδιο να διαχειριστώ τη ζωή του. Από εκεί έπειτα ήταν μέσα στο φυσικό μου ρόλο, το συντροφικό μου ρόλο, να το κάνω με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Θα μας το πείτε μετά το ρυθμιστικό διάλειμμα. Θα πάμε στις διαφημίσεις, γράψτε και τα τηλέφωνα του διαγωνισμού για το δώρο μας και θα επανέλθουμε. Μπήκατε τώρα στη συντροφιά μας. Για όσους δεν παρακολουθήσατε την εκπομπή από την αρχή. Η κυρία Κατερίνα Παναγοπούλου, η οποία είναι πάρα πολύ γνωστή στο χώρο του αθλητισμού, καθώς είναι πρέσβυρα της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης για τον αθλητισμό, την ανοχή και το F αγωνίζεστε, και πρόεδρος του Σωματείου Καλλιπάτηρα, είναι σήμερα κοντά μας γι' αυτό, αλλά και για την περιπέτεια που, από την οποία πολλοί από εσάς ίσως να τη γνωρίσατε. Την απαγωγή του συζύγου της, του κυρίου Περικλή Παναγόπουλου, γνωστού επιχειρηματία και εφοπλιστή, πριν από 3 χρόνια, στις 12 Ιανουαρίου, όταν απήχθηκε, έμεινε 8 μέρες κρατούμενος από τους απαγωγείς του, που ζητούσαν ένα μυθικό ποσό ως λίτρα. Την υπόθεση όλη αυτή, σας θυμίζω, χειρίστηκε η σύζυγός του, η κυρία Παναγοπούλου, η οποία είναι σήμερα κοντά μας. Και ήθελα να σας ρωτήσω για αυτές τις στιγμές που ζήσατε εσείς. Την αγωνία, τις πρώτες ώρες, όταν... Πώς μάθατε ότι απήχθη ο σύζυγός σας, αλήθεια? Τα κακά νέα μαθαίνονται. Μαθαίνονται και... Εκεί πρέπει να επιστρατεύσεις όλες τις δυνάμεις. Καταρχήν ήταν άγνωστο το ότι είχε συμβεί. Σιγά σιγά ήρθε στο φως κάθε μικρή πληροφορία. Απλώς ήξερα ότι ο άνθρωπός μου δεν υπάρχει. Ξαφνικά, μαγικά, είχε εξαφανιστεί. Το μάθατε από την αστυνομία. Με ειδοποίησε η αστυνομία. Με τη σειρά μου επιστράτευσα όλες μου τις δυνάμεις. Και μπορώ να πω ότι αντιμετώπισα με πολύ μεγάλη σοβαρότητα τη ζωή κάποιου άλλου, ίσως περισσότερο, από αν μου συνέβαινε σε μένα την ίδια. Θέλω να πω όμως κάτι. Δεν βρίσκομαι εδώ για να μιλήσω γι' αυτό. Σας το οφείλω και μιλώ γι' αυτό, γιατί τις ώρες τις δύσκολες στηρίξατε το κανάλι σας. Στηρίξατε πάρα πολύ να περάσει η φωνή και αυτή η τεράστια ομπρέλα που σχηματίστηκε ανθρώπων που αγάπησαν τον άντρα μου, γνώριζαν τον άντρα μου, συνεργάστηκαν μαζί του, ήξεραν ποιος είναι και αυτό δημιούργησε μια τεράστια ομπρέλα προστασίας για αυτόν τον ίδιο. Σας το οφείλω, γι' αυτό είμαι εδώ. Ευχαριστώ πολύ.
Μπορεί να έχει κάποιο ενδιαφέρον, σαν μυθιστόρημα. Γιατί ήταν μυθιστόρημα όλη η υπόθεση. Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να σταθούμε πιο πολύ στα αίτια που κοινωνικά προκαλούν τέτοιες παρεμβατικές συμπεριφορές. Αυτό έκλεισε. Πήρε το δρόμο του. Με σωστή αντιμετώπιση του ιδίου καταρχήν, ψυχραιμία δική του, με την ποιότητα της ζωής του, με την ποιότητα της προσωπικότητάς του, αυτό προστατεύθηκε. Απ' την άλλη μεριά, η συνεργασία μαζί μου, η σωστή ίσως και η καλή επιλογή συντρόφου στη ζωή, γιατί πιστεύω ότι είμαι, βοήθησε να έχει ένα αίσιο τέλος. Ας ψάξουμε όμως, κυρία Τατιάνα, ενώνοντας τη δύναμη της τηλεθέασης με τη δύναμη της αγάπης, τη δύναμη των ιδεοδών, να βοηθήσουμε αυτή τη χώρα, η οποία πραγματικά είναι σε κρίση. Ας ψάξουμε κάτι άλλο μέσα από αυτά. Το πώς φέρθηκαν, το πώς τα κατάφεραν. Και τα κατάφεραν καλά. Το πώς λειτουργήσε η ελληνική αστυνομία, η οποία λειτουργήσε άριστα. Το αν είχα το σθένος εγώ. Ή αν υπήρχε εμπιστοσύνη από τον σύζυγό μου και μια συνεργασία νοερή, με επιτυχές, ευτυχές αποτέλεσμα. Ας μείνει λίγο στην άκρη. Έχουμε πολύ βασικά προβλήματα να αντιμετωπίσουμε. Και σας το λέω. Και σας το λέω γιατί όλη μου η δράση και όλη μου η προσπάθεια τα τελευταία χρόνια εστιάζει σε αυτό. Εστιάζει σε μια υγιέστερη κοινωνία, χωρίς παραβατικές συμπεριφορές. Εστιάζει σε μια κοινωνία με πολίτες υγιή κύτταρα, που μέσα αυτό μπορεί να γίνει μόνο από την ελληνική Ολυμπιακή παιδεία. Από την παιδεία. Μιλάμε για έλλειψη παιδείας. Είναι κάτι οποίο για την Ελλάδα είναι κεκτημένο. Είναι στο DNA μας. Είναι πολύ απλό να το επαναφέρουμε. Ας μιλήσουμε για σοβαρά πράγματα. Εσείς λοιπόν, επειδή ήρθατε σε επαφή με τους ανθρώπους αυτούς, τους μιλήσατε. Επιμένετε. Επιμένω, ναι. Γιατί θα σας πάω στα αίτια που ζητήσατε, γι' αυτό επιμένω. Ωραία. Ήρθατε σε επαφή με τους ανθρώπους αυτούς, τους μιλήσατε. Γιατί πιστεύετε ότι έφτασαν στο σημείο αυτό? Ποιοι είναι οι λόγοι λοιπόν που όθησαν αυτούς τους ανθρώπους? Οικονομική. Εκεί. Καθαρά οικονομική. Καθαρά οικονομική λόγη. Και τι είναι αυτό το οποίο έχει μετατρέψει, όπως και εσείς είπατε, την κοινωνία μας. Έχει φέρει την εγκληματικότητα σε τέτοια αύξηση και έχει κάνει... Μάλλον θα έκανα αντίστροφη την ερώτηση, γιατί εσείς το βιώνετε κάθε μέρα, εγώ το βιώνω από άλλους τύπους. Εσείς δείχνετε όλες αυτές τις εικόνες της ασχήμιας, που δυστυχώς αυτή είναι και η πραγματικότητα. Ελάτε μαζί να την αναστρέψουμε. Μπορούμε να κάνουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Έχουμε μαζί μας σύμβολα αθλητάς. Έχουμε μια κοινωνία η οποία διψά. Διψά για μια ωραία εικόνα. Αυτές οι αθλειότητες που αναγκαζόμαστε να δείξουμε, μπορούμε να τις κάνουμε να είναι ένα εκπαιδευτικό μάθημα, θετικό, ένα μήνυμα θετικό. Λίγο αισιοδοξία. Ζούμε σε μια χώρα με ένα υπέροχο ήλιο. Είμαστε υπέροχοι άνθρωποι. Γιατί να ασχολούμεθα με το σκοτάδι που γεννά μια αυγή, και η αυγή είναι και πολύ σύντομη. Και να μην πάμε σε ένα λαμπερό ήλιο. Ένα λαμπερό ήλιο που η προσωπικότητα. Εμείς οι ίδιοι άνθρωποι μπορούμε να ενεργοποιηθούμε, να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας, αλλά με ποιότητα, με μόρφωση, με παιδεία. Ξεκινώντας μέσα από τα σπίτια μας. Γιατί αυτή η γκρίζα μου δει εικόνα. Γιατί να νιώσουμε παγιδευμένοι. Μπορούμε να το κάνουμε. Με απλά υλικά. Μέσα, αν θέλετε, η Ελλάδα θα μπορούσε, με ένα απλό παράδειγμα, να δημιουργήσει βραβεία αριστείας. Να κάνουμε ανθρώπους να διακρίνονται, όχι να επιβιώνουν με έναν τρόπο και να επικρατούν. Λάθος κλίμα. Λάθος κλίμα, λάθος πρότυπα. Λάθος πρότυπα με μεγάλη ευθύνη της τηλεόρασης. Προβάλλετε λάθος ανθρώπους. Ευχαριστώ που με καλέσατε. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου πρότυπο. Θεωρώ τον εαυτό μου ένα εργάτη. Αγωνίζομαι γι' αυτό. Η παραμυθένια ζωή που διαφημίζεται δεν είναι τίποτα άλλο από ένας αγώνας προσωπικής δικαίωσης. Με μια πολυτέλεια ότι σε κάποια φάση της ζωής μου, γιατί δεν γεννήθηκα σε χρυσή κούνια, έστρεψα, είχα το χρόνο να μην χρειάζεται να βιοποριστώ και να το στρέψω σε χρήσιμο παραγωγικό κοινωνικό έργο. Πάμε λίγο να γνωρίσουμε την κυρία Κατερίνα Παναγωπούλου. Η ζωή της Κατερίνας Παναγωπούλου μοιάζει με σύγχρονο παραμύθι. Γεννήθηκε στην Αθήνα, φοίτησε στην Ευαγγελική Σχολή της Νέας Μύρνης και αργότερα σε Πανεπιστήμιο της Γαλλίας στο Τμήμα Γλωσσών. Εργάστηκε στον τουρισμό, αργότερα ασχολήθηκε με το εμπόριο και υπήρξε για χρόνια επιτυχημένη επιχειρηματίας. Καταληκτική για τη ζωή της είναι η τυχαία γνωριμία με τον εφοπλιστή Περικλή Παναγόπουλο. Η συμπάθεια ήταν αμοιβαία και εξελίχθηκε σε μια βαθιά σχέση ζωής.
παντρεύονται και από τότε είναι μαζί, καθώς συμπληρώνουν πάνω από 25 χρόνια κοινή ζωής. Ένας άνθρωπος που η οικονομική της επιφάνεια δεν έχει αλλάξει το χαρακτήρα της. Η Κατερίνα έχει αξίες, έχει παιδεία. Η Κατερίνα Παναγοπούλου στέκεται διακριτικά στο πλευρό του συζύγου της και τον στηρίζει στα εύκολα και στα δύσκολα. Όλοι της αναγνωρίζουν την εξαιρετική ψυχραιμία και τον εύστοχο τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε τις διαπραγματεύσεις με τους απαγωγείς για την απελευθέρωση του συζύγου της. Με το δυναμισμό και την κατάρτισή της, η κυρία Παναγοπούλου εργάζεται αφιλοκερδώς με όραμα και πάθος για την προβολή του αθλητικού ιδεώδους. Η κυρία Παναγοπούλου, λοιπόν, είναι ένας άνθρωπος με πολύ μεγάλη πίστη σε αυτό που κάνει και από τη φύση της, επειδή είναι ένας πολύ δοτικός άνθρωπος στους συνεργάτες της, στους ανθρώπους που είναι γύρω της, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πόσο μάλλον σε αυτό που αγαπάει και πιστεύει και υποστηρίζει. Ως πρέσβυρα της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης για τον Αθλητισμό, την Ανοχή και το Εφαγωνίζεστε, της απονέμονται πλήθος βραβείων και τιμητικών διακρίσεων. Μεταξύ άλλων, το πρώτο ευρωπαϊκό βραβείο από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, Γυναίκα Αθλητισμός 2012. Αισθάνομαι μεγάλη ευθύνη, μεγάλη χαρά, γιατί αυτό έρχεται σε μια χώρα που περνά δύσκολες ώρες. Ψυχή του Πανελλήνιου Αθλητικού Σωματείου Καλλιπάτηρα, η Κατερίνα Παναγοπούλου υλοποίησε έργα που συνέβαλαν στην αθλητική υποδομή της χώρας. Σε συνεργασία με το Σύλλογο Ελλήνων Ολυμπιονικών και τον πρόεδρό τους, Δημοσθένη Ταμπάκο, έχει αναλάβει την οικονομική στήριξη αθλητών για την κάλυψη των εξόδων τους στους χώρους προπόνησης εν ώψη της προετοιμασίας τους για την εκπροσώπηση της χώρας μας. Αν είχατε ένα κοριτσάκι μπροστά σας, που ήθελε να προχωρήσει, να διαπρέψει, να τα καταφέρει στη ζωή του. Μέχω εσάς. Να φτάσει ψηλά. Ευχαριστώ για τη φιλοφρόνηση. Τι θα του λέγατε, ως έτσι παράδειγμα από τη δική σας ζωή. Η δική σας μητέρα, τι σας έλεγε όταν ήσασταν μικρή? Εγώ είχα μια υπέροχη μητέρα, η οποία μου πέρασε μέσα από αγάπη μηνύματα μοναδικά. Με έμαθε να γίνω ένας απλός άνθρωπος. Μου πέρασε, χωρίς να το ξέρει η ίδια, γιατί και η ίδια ήταν ένας απλός άνθρωπος, μου πέρασε αυτό που λέμε Ολυμπιακή παιδεία. Διότι ο Ολυμπισμός δεν είναι αθλητισμός μόνο. Είναι στάση ζωής, είναι τρόπος σκέψης. Να σας το πω λίγο διαφορετικά, πώς θα βοηθείτε ένα κοριτσάκι. Ένα κοριτσάκι, ένα αγοράκι, νέο παιδί, το οποίο θα έπρεπε να μπει μέσα στη ζωή. Η σχέση Ολυμπισμού έχει μία σχέση οικογενειακή. Δηλαδή, ο Ολυμπισμός είναι ο πατέρας, η δημοκρατία και ο Ολυμπισμός δημιούργησαν την ειρήνη. Η ειρήνη είναι λοιπόν αυτό το κοριτσάκι που μιλάτε. Υπάρχει και ένας ενεργοποιητής όλα αυτά, λέγεται Εφαγωνίζεστε. Είναι αυτό, σαν τη μέλισσα, που πετά από λουλούδι σε λουλούδι και δίνει, αφήνει ύλη, παίρνει ύλη και δημιουργεί την πληροφορία. Αυτό γίνεται μέσα στις κοινωνίες μας. Ασχολούμαι με το θεσμό του Εφαγωνίζεστε από το 1997 και είναι κάτι που συγκλώνησε τη ζωή μου, μόρφωσε εμένα την ίδια, σαν παιδί μεγαλύτερο. Αυτό θέλω να γίνει, σε νεαρότερες ηλικίες, να πάρουμε αυτά τα μικρά παιδιά και μέσα από το παιχνίδι, μέσα από την ίδια τη ζωή, μέσα από την ίδια την οικογένεια, να τους κάνουμε να έχουν μια άλλη στάση ζωής, ένα άλλο τρόπο ζωής. Το θέμα δεν είναι τι θέλουμε, το θέμα είναι πώς το επιτυγχάνουμε. Και εδώ υπάρχουν δυσκολίες. Υπάρχουν δυσκολίες σε ένα κράτος που ίσως ακόμη να μην το έχει δει, να μην το έχει συλλάβει, να ασχολείται με άλλα πράγματα. Και το βλέπει αυτό κανείς, διότι δεν στηρίζει το αθλητισμό όσο θα έπρεπε. Ζηλεύω τις ευρωπαϊκές χώρες, ζηλεύω τους ομολόγους μου, τα κονδύλια που διαθέτει η χώρα τους για προγράμματα. Και εγώ, προσωπώντας μια χώρα που γέννησε τον αθλητισμό, εάν δεν είχα την εθνική υπερηφάνεια μέσα μου ή αυτό στο DNA μου, θα ήμουν ένας φτωχός συγγενής. Κατόρθωσα να μπορώ, περνώντας τους τα μηνύματα που εγώ μεγάλωσα, σαν Ελληνίδα με αυτά, τα έχουμε. Δεν τα περνάμε στα παιδιά μας σωστά. Και για να τα περάσουμε σωστά, πρώτον, ένα μεγάλο ρόλο έχετε εσείς.
τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γιατί ο αθλητισμός με τους έντολους συμβολισμούς του επηρεάζει τους νέους ανθρώπους. Αλλά δεν είναι μόνο ο αθλητισμός το θέαμα. Ο αθλητισμός είναι και όλα μέσα που αποκτά ένα νέο παιδί ασκούμενο με τον αθλητισμό. Είναι το να μάθει να επιμένει, να υπομένει. Είναι παιδεία, είναι σκέψη, είναι τρόπος σκέψης, είναι στάση ζωής. Όλα αυτά θα δημιουργήσουν αύριο πολίτες οι οποίοι δεν θα κάνουν αυτά τα έκτροπα, αυτά που βλέπουμε σήμερα, αυτά που σχολιάζουμε, αυτά που μας φοβίζουν. Αν είχαμε υγιείς πολίτες, Ολυμπιακούς, αξιακούς πολίτες, δεν θα είχαμε αυτή την κατάδια. Περνάμε λάθος μηνύματα, μιλάμε για μια κοινωνία εμπορευματοποιημένη, μιλάμε για κοινωνία που νοσεί. Και νοσεί από τι? Από λάθος πληροφόρηση από τα παιδικά μας χρόνια. Ανταγωνιζόμαστε. Δεν κάνουμε τίποτα να διακριθούμε. Η διάκριση είναι πολύ διαφορετικό πράγμα. Και αυτό στο μαθαίνει το σπίτι σου, στο μαθαίνει το σχολείο σου, εάν οι καθηγητές έχουν περάσει από μάνες που τους περάσαν τέτοια παιδεία. Ελάτε όλοι μαζί να κάνουμε κάτι. Να κάνουμε κάτι για αυτή τη χώρα. Εμείς, σαν πρώτο βήμα, με το πρωτόκολλο συνεργασίας που υπογράψαμε με το Σύλλογο Ελλήνων Ολυμπιονικών, εστιάζουμε με μια πανελλαδική προσπάθεια, σε μια πανελλαδική προσπάθεια, να κάνουμε πράξη αυτή την διάδοση αρχών και αξιών. Έχουμε μαζί μας αυτούς τους ήρωες, αυτά τα σύμβολα, τα σύγχρονα σύμβολα, τους σύγχρονες ήρωες που είναι οι Ολυμπιονίκες μας και σαν φυσικός φορέας, ένα σωματείο που επί 38 χρόνια ασχολείται για την προώθηση του αθλητισμού, νομίζω ότι είμαστε εύστοχοι. Ελάτε να βοηθηθούμε και να μην δείχνουμε εικόνες άσχημες. Κυρία Παναγωγή, καλέστε τους, είναι τεράστια οικογένεια. Έχουν επιμείνει, έχουν πετύχει, έχουν δοξάσει τη χώρα μας. Καλέστε τα παιδιά αυτά. Τι πιθανότητες έχει ένα παιδάκι που ξεκινά σήμερα την πορεία του στον αθλητισμό να πάρει μια μεγάλη διάκριση? Ο ανταγωνισμός με τις άλλες χώρες. Η μεγαλύτερη είπατε, διάκριση που θα πάρει η Τατιάνα θα είναι να γίνει ένας σωστός άνθρωπος. Αυτή είναι η καλύτερη διάκριση. Διότι υπάρχουν και Ολυμπιονίκες στη ζωή και αυτοί μας ενδιαφέρουν περισσότερο. Δεν είναι ανάγκη να είσαι champion γιατί έχεις κάποια επίδοση ιδιαίτερη. Μόνο. Καλό είναι το στεφάνωμα της νίκης. Αλλά εμείς θέλουμε πολίτες υγιείς που μόνο ο αθλητισμός με τους συμβολισμούς του μπορεί να δημιουργήσει. Αυτό έχει ανάγκη. Αυτή είναι η καθημερινή υγιής πλευρά του αθλητισμού και του εφαγωνίζεστε. Αυτή έπρεπε να ήταν η μόνιμη. Υπάρχει όμως και ο πρωταθλητισμός σε διεθνές παγκόσμιο επίπεδο. Εμείς δεν θα ασχοληθούμε με αυτό. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί η χώρα μας να γίνει ανταγωνιστική. Αυτός είναι εμπορευματοποιημένος και δεν θα ασχοληθούμε. Είναι ένα πολύ ωραίο θέαμα. Αλλά θέαμα ήταν και οι αρένες στη Ρώμη. Θέαματα υπάρχουν. Εμείς θέλουμε τον αθλητισμό, το συγκεκριμένο αθλητισμό που είναι παιδαγωγικός. Αυτό μας ενδιαφέρει. Και εδώ θα εστιάσουμε τις προσπάθειές μας. Και να είσαστε βέβαιοι ότι θα έχουμε μια καλύτερη κοινωνία μελλοντικά. Υπάρχουν προγράμματα τα οποία απευθύνονται σε νεαρά παιδιά και υπάρχουν και προγράμματα που απευθύνονται σε ενήλικες. Εδώ όμως είναι πολύ δύσκολα τα προγράμματα για τους ενηλίκους, για μας, διότι δεν αναστρέφεται η νοοτροπία. Η νοοτροπία χτίζεται από νεαρή ηλικία. Όμως, για τις μεγαλύτερες ηλικίες, εσείς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης μπορείτε να βοηθήσετε αφάνταστα, διότι μπορεί να υποδείξετε έναν τρόπο σωστό του να ζει κανείς, mm-hmm. να υποδείξετε σωστά πρότυπα και mm-hmm. να πείσετε τον κόσμο ότι αυτό που κάνει δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό και πώς να τον πείσεις έναν ενήλικα, ο οποίος έχει αφιερώσει τη ζωή του, έχει χάσει τόσα χρόνια και τον γυρίζεις πίσω. Εδώ, με τα δικά σας τρίκ, με τα δικά σας μέσα, τα πολύ λαμπερά, τα πολύ επικοινωνιακά, έλατε να βοηθήσουμε. Ελάτε να βοηθήσουμε τη χώρα αυτή. Το αξίζουμε. Το οφείλουμε στα παιδιά μας και στους εαυτούς μας. Mm-hmm. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ένας άνθρωπος που, με τον οποίο έχετε μια ιδιαίτερη ξεχωριστή σχέση, ένας πολύ μεγάλος αθλητής, ένας αθλητής που έχει δόξα στη χώρα μας, ένας Ολυμπιονίκης, ο Δημοσθένης ο Ταμπάκος. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ, κύριε Πρωτό, και εγώ εδώ. Νομίζω, κύριε Ταμπάκο, ότι η κυρία Παναγωπούλου είναι πηγή έμπνευσης για εσάς τους Ολυμπιονίκες με το δυναμισμό της και με την παρουσία της. Πραγματικά. Δημοσθένη, σε ευχαριστώ. Αν περιγράφατε, λοιπόν, το έργο και την προσφορά της με δύο λόγια, τι θα λέγατε? Δεν υπάρχουν λόγια. Πάντως, από... μέσα από την προσωπική
εμπειρία και την συνεργασία που έχουμε τους τελευταίους μήνες. Έχω να πω ότι είναι μια εξαιρετική συνεργάτηδα. Υπάρχει μια συνεννόηση και αμεσότητα και σε ό,τι συναποφασίσουμε υπάρχει η άμεση υλοποίηση αυτών που αποφασίσουμε να πράξουμε. Και ως τώρα, εκτός από τη στήριξη των αθλητών που αναφέρατε νωρίτερα, από την συνδιοργάνωση στον επιβάβιο δρόμο του 2013, στην διοργάνωση της ημερίδας αθλητικής επιστήμης και αθλητιατρικής στο ΓΝΑ, σε ένα πρόγραμμα για την ασφαλή κολύμβηση, το οποίο ήδη εκπονείται. Για όλα τα υπόλοιπα θα τους ενημερώσουμε στο δεύτερο χρόνο. Μάλιστα. Δημοσθένη, με σένα κοντά και όλους τους άξιους ολυμπιονίκες μας, είναι θέμα χρόνου. Το μήνυμα να περάσει πάρα πολύ γρήγορα. Αισθάνομαι πραγματικά ταγμένη εγώ και τα 1.200 μέλη του σωματείου μας όλη την Ελλάδα. Ταγμένη στον αγώνα σας, είστε τα σύμβολά μας και δεν έχετε παρά να μας χρησιμοποιήσετε σε ό,τι δουλειά χρειάζεται, σε όποια ανάγκη έχετε, γιατί ξέρω ότι οι ανάγκες σας είναι πολλές και δυστυχώς είστε και εγκαταλελειμμένοι. Έχετε την αγάπη μας, τη στήριξή μας, την πειθαρχημένη συμπεριφορά μας, που είναι πολύ αναγκαία στους καιρούς μας, και νομίζουμε ότι μαζί και ο Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών και η Καλλιπάτηρα θα μπορέσουμε να περάσουμε ένα γρήγορο μήνυμα που θα επηρεάσει τα παιδιά μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημοσθένη. Πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και εμείς θερμά, κύριε Τεμπάκο, για την παρέμβασή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Και είναι πλούσιο το έργο σας, το έργο του Σωματείου. Έχετε κάνει γήπεδα 5x5, έχετε φτιάξει αυτή τη στιγμή στο Σωτηρία, ετοιμάζετε ένα ειδικό παράρτημα για τους αθλητές και για τους τραυματισμούς. Ναι, ετοιμάζουμε το πρώτο κέντρο διάγνωσης και πρόληψης υγείας νέων αθλητών. Mm-hmm. Έχοντας μια χώρα που θρυνεί άδικα 50 με 60 παιδιά το χρόνο από ευνίδιο θάνατο, από έλλειψη πρόληψης. Παιδιά που δεν έχει εξεταστεί η κατάστασή τους. Τα οθούμε στον αθλητισμό, γιατί πιστεύουμε ότι ο αθλητισμός είναι λύση, τρόπος ζωής, ποιότητα ζωής, αλλά οφείλουμε και να τα προστατεύουμε. Το Πανελλήνιο Αθλητικό Σωματείο Γυναικών πριν από 7 χρόνια πήρε την πρωτοβουλία να φτιάξει αυτό το κέντρο διάγνωσης και πρόληψης. Σε 1,5 χρόνο ήταν έτοιμο. Έτοιμο από χορηγούς, έτοιμο από μηχανήματα, έτοιμο από επιστήμονες, ειδικούς, νοσοκομιακούς. Κυριάκος Κυριακίδης, παίκτησε το Ρίκος Δινάν και όλη η ομάδα η επιστημονική. Είμαστε έτοιμοι και επί 6 χρόνια περιμένουμε την αποδοχή από την πολιτεία της δωρεάς αυτής. Εάν μετρήσετε πόσα παιδιά έχουν φύγει στα 6 χρόνια... Περιμένετε την αποδοχή, ναι, της δωρεάς. Είναι μια απλή πράξη αριθμητική. 60 επί 6. Πόσα παιδιά φύγαν νέα. Φανταστείτε κάτι που έχει 60 φέρετρα άσπρα παιδιών σε νεαρή ηλικία. Πόσες οικογένειες τα θρυνούν. Τι κίνημα είναι αυτό. Αγανάκτησης. Και έχετε κάνει τη δωρεά και δεν την αποδέχετε. Είμαστε έτοιμοι δωρεά. Για δωρεά. Παλαιώνουν τα μηχανήματα. Αποθαρρύνονται τα μέλη που εργάστηκαν γι' αυτό, για να συγκεντρωθούν χρήματα. Οι χορηγοί οι ίδιοι. Κάποια στιγμή πιστεύουμε ότι θα αποκατασταθεί και γρήγορα αυτό. Μάλιστα. Θα το επιδιώξουμε. Το οφείλουμε στα παιδιά μας. Κυρία Παναγωπούλου, θέλω να σας συγχαρώ για το έργο σας στο σύνολό του. Το φιλανθρωπικό και κοινωνικό σας έργο και κυρίως για το όραμα που μας μεταφέρατε μέσω της παρουσίας σας εδώ. Γιατί είστε μια γυναίκα που έτσι στα μάτια της και στην προσωπικότητά της, αυτό το οποίο αποπνέεται, αυτό που βλέπω εγώ παρουσιάζοντάς σας, είναι το όνειρο για μια καλύτερη Ελλάδα, το όραμα για ένα καλύτερο αύριο. Και είναι πολύ ωραίο αυτό. Αυτό αξίζει στην Ελλάδα. Αξίζει σε όλους μας. Και μπορούμε να το κάνουμε. Μέσα από οποιαδήποτε δυσκολία, δεν είναι η πρώτη φορά που η χώρα περνάει δύσκολα. Μπορούμε να το κάνουμε. Μπορούμε με συνεργασία, μπορούμε με κατανόηση, μπορούμε με παιδεία, μπορούμε να φτιάξουμε νέα φυτώρια στην κοινωνία μας. Μπορούμε με την αλληλεγγύη μας και με την καλή μας ελληνική οικογένεια να στηρίξουμε τα σπίτια που αυτή τη στιγμή περνάνε άσχημα. Αθόρυβα, συλλογικά όμως, σε συντονισμένες προσπάθειες. Εμείς δεν αντικαθιστούμε το κράτος, ερχόμαστε να βοηθήσουμε το κράτος. Απλώς να μας αξιοποιήσει πρέπει το κράτος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ.
Διαφημίσεις. Βγήκε σήμερα η απόφαση για την πολύκρωτη δίκη Τσοχαντζόπουλου. Ο Κωνσταντίνος ο Γιώργης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κωνσταντίνε. Ακριβώς, Τατιάνα, συνεχίζεται η διαδικασία βέβαια. Μέχρι αργά τη νύχτα, όπως δείχνουν τα πράγματα, θα έχουν επιβληθεί και οι ποινές στους κατηγορούμενους. Mm-hmm. Εδώ διφάσει λοιπόν το δικαστήριο, το πρωί ανεβαίνοντας στην έδρα, μετά από μία εβδομάδα διακοπή, είπε ότι διαπίστωσε πως υπήρξαν μίζες τουλάχιστον 55 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες διακινήθηκαν και ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Χατζόπουλος, δωροδοκήθηκε για να υπογράψει τις συμβάσεις για την προμήθεια υποβρυχίων και την πειραγωγικών συστημάτων ΦΡΜΗ1. Τώρα, από αυτά τα χρήματα συγκροτήθηκε ένα δίκτυο για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Αυτή είναι η κατηγορία που αντιμετώπιζαν και οι 19 κατηγορούμενοι. Και το δικαστήριο τελικά έκρινε ένοχους τους 17 από τους 19 κατηγορούμενους για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Οι 13 από αυτούς έχουν την επιβαρυντική περίσταση ότι διέπραξαν το συγκεκριμένο αδίκημα κατ' επάγγελμα. Κάτι που αυξάνει τα όρια της ποινής. Δηλαδή, συγκεκριμένα, όταν διαπράττουν το αδίκημα κατ' επάγγελμα, το πλαίσιο ποινής είναι από 10 έως 20 χρόνια. Ενώ αν απλώς κάνεις ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, η ποινή είναι από 5 έως 10 χρόνια. Το δικαστήριο πρότεινε να ακυρωθούν αθώοι δύο κατηγορούμενοι, η κυρία Ζαχαριάδης και Χατζηνικολάου. Όσον αφορά τους υπόλοιπους, τόσο ο ίδιος ο Άκης ο Χατζόπουλος φυσικά, όσο η σύζυγός του, η πρώην σύζυγός του, η κόρη του, ο ξάδελφός του και μια σειρά από άλλα πρόσωπα κρίθηκαν ένοχοι για κατεπάγγελμα ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από τις μίζες που σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση εισέπραξε ο πρώην υπουργός. Τώρα όλο το παιχνίδι είναι σε ποιους θα αναγνωριστεί ελαφρυντικό. Ακριβώς. Εκεί είναι όλο το θέμα, δηλαδή οι ποινές. Το πόσο μεγάλες θα είναι οι ποινές, πόσα χρόνια αυτοί οι άνθρωποι θα κάτσουν στη φυλακή και οι γυναίκες, η κόρη του κυρίου Τσοχαντζόπουλου, η σύζυγος, η κυρία Σταμάτη, θα κριθεί από αυτό. Θα έλεγα ότι αν κρίνουμε από την πρόταση των εισαγγελέων, ειδικά για τις δύο κυρίες που ανέφερε, δεν είναι ευνοϊκά τα πράγματα. Ζητήθηκε να αναγνωριστεί ο πρώτερος έντιμος βίος κυρίως ως ελαφρυντικό και ειλικρινής μεταμέλεια, ωστόσο οι εισαγγελείς της έδρας είχαν άλλη άποψη. Είπαν ότι ο πρώτερος έντιμος βίος δεν μπορεί να δοθεί ως ελαφρυντικό στους κατηγορούμενους που διέπραξαν κατ' επάγγελμα το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από επαγγελματική δραστηριότητα. Δεν είπαν να μην δοθεί το ελαφρυντικό αυτό ούτε στην κυρία Δίκη Τσοχαντζοπούλου, ούτε στην Αρετή Τσοχαντζοπούλου. Αντιθέτως, είπαν ότι για την Αρετή Τσοχαντζοπούλου ότι η παραχώρηση που έκανε να δώσει τα ακίνητα δεν μπορεί να αξιολογηθεί γιατί ήδη τα ακίνητα αυτά είναι δεσμευμένα. Ωστόσο, θα πρέπει να προσμετρηθεί από το δικαστήριο όταν θα φτάσουμε στο σημείο να επιβληθούν τιμές. Εκείνος που φαίνεται να κερδίζει, τουλάχιστον σύμφωνα με την πρόταση των εισαγγελέων, είναι ένα ελαφρυντικό, είναι ο ξάδελφος του Άκη Τσοχαντζόπουλου, ο Νίκος Ζήγρας, ο οποίος για μεγάλο χρονικό διάστημα, να θυμίσουμε ότι ήταν ο άνθρωπος που διακινούσε όλο το μαύρο χρήμα μέσω εσωφόρειων και εξωφόρειων εταιριών. Ωστόσο, οι εισαγγελείς θεωρούν ότι συνεργάστηκε με τη δικαιοσύνη, ότι έδωσε στοιχεία και είναι έμπρακτη η μεταμέλειά του μετά την πράξη. Μάλιστα. Αυτή την ώρα το δικαστήριο είχε αποσυρθεί προκειμένου να απαντήσει στην πρόταση των εισαγγελέων για τα ελαφρυντικά, να δούμε δηλαδή σε ποιους κατηγορούμενους θα αναγνωριστούν ελαφρυντικά και με αποτέλεσμα να σπάσει η ποινή τους και στη συνέχεια θα έχουμε τις ποινές. Ποιοι είναι οι τέσσερις που αναμένεται να έχουν, τέσσερις δεν είναι μειωμένες ποινές? Οι τέσσερις που αναμένεται να έχουν έτσι κι αλλιώς μειωμένες ποινές. Ναι, είναι νομίζω η πρώην σύζυγος, η κυρία Μπουντρούν Τσοχαντζοπούλου. Ο Παναγιώτης Σταμάτης, ο αδελφός της Δίκης Σταμάτη. Ναι. Ο Φώτης Αρβανίτης και ο Νίκος Καραντζάς. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνε. Πάμε στον Γιώργο το Σόμπολο τώρα. Καθώς αποφασίστηκε η προφυλάκηση του πυρηνάρχη της Νίκαιας όσον αφορά στη Χρυσή Αυγή.
άλλης τοπικής οργάνωσης. Ο άνθρωπος αυτός προφυλακής και κρίθηκε προφυλακιστέως, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά. Οι εισαγγελικές αρχές που ερευνούν την υπόθεση θεωρούν πως το συγκεκριμένο πρόσωπο εμπλέκεται σε τρεις υποθέσεις. Και αυτό αποδεικνύεται βάσει των καταθέσεων που έχουν δώσει αυτόπτες μάρτυρες και άτομα που έχουν μιλήσει μέσα από την ίδια την οργάνωση, αλλά και από τις κλήσεις των κινητών τηλεφώνων. Και εμπλέκεται λοιπόν στην υπόθεση της δολοφονίας του Παύλου Φίσα, σε μια επίθεση που είχε γίνει περίπου δύο εβδομάδες νωρίτερα, όταν μέλη της οργάνωσης φέρονται να επιτέθηκαν σε μέλη του ΚΚΕ που κάνανε αυσοκόλληση σε διάφορες γειτονιές στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, και επίσης σε μια επίθεση που πραγματοποίησαν μέλη της οργάνωσης, σύμφωνα πάντα με το ίδιο κατηγορητήριο, σε εργαζόμενους, σε αλλοδαπούς εργαζόμενους στην Ιχθυόσκαλα. Είχαν επιτεθεί δηλαδή σε αλλοδαπούς μετανάστες, συγκεκριμένα Αιγύπτιους, οι οποίοι εργάζονταν στην Ιχθυόσκαλα, κάνοντας διάφορες δουλειές, μεταφέροντας ψάρια και βοηθώντας εκεί τους ντόπιους κατασταματάρχες. Αυτές λοιπόν είναι οι τρεις υποθέσεις για τις οποίες κατηγορείται ο συγκεκριμένος πυρηνάρχης, υψηλόβαθμος στέλεχος της Χρυσής Αυγής σε συγκεκριμένη περιοχή. Και από εκεί πέρα ο ίδιος, να πούμε ότι στον ανακριτή υποστήριξε ότι όλα αυτά που το αποδίδονται είναι ψευδή και ανυπόστατα και ότι δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την πραγματικότητα. Πάμε να δούμε τώρα, φίλες και φίλοι, την πορεία της ζωής του προφυλακισμένου αρχηγού της Χρυσής Αυγής, του κυρίου Μιχαλολιάκου, ο οποίος έχει άλλες τρεις συλλήψεις στο βιογραφικό του, η μία μάλιστα ως μέλος ακροδεξιάς οργάνωσης. Αυτό το χέρια μπορεί καμιά φορά να χαιρετάνε έτσι, αλλά είναι καθαρά χέρια. Είναι ο αρχηγός τους. Κάθε φορά που μπαίνει σε ένα χώρο, οι υποστηρικτές του επιβάλλεται να σηκώνονται όρθιοι. Όταν εκείνος μιλά, πρέπει όλοι να στέκονται προσοχή. Είναι ο άνθρωπος που δημιούργησε τη Χρυσή Αυγή. Τα μέλη του κόμματός του δεν κάνουν τίποτα αν δεν το εγκρίνει πρώτα ο Νίκος Μιχαλολιάκος. Εδώ είμαστε! Αν μας συντριπτούν, εσείς είστε τα τάγματα εφάντου της Χρυσής Αυγής. Ας έρθουν να μετρηθούμε και να δούμε τι θα πει για Μάριο Σάκο. Ιδιαίτερο σκληρός στις αρχές του. Ο τόνος της φωνής του ανεβαίνει όταν πιστεύει πως έχει δίκιο. Οι ομιλίες του είναι έντονες. Οι φράσεις που χρησιμοποιεί κάποιες φορές απειλητικές. Με κάθε τρόπο υπενθυμίζει πως η Χρυσή Αυγή είναι παρούσα και ετοιμοπόλεμη. Ας το λάβουν υπόψη τους και ας σταματήσουν όλες αυτές τις πονηρές σκέψεις, γιατί ανοίγουν τις πύλες της κολάσεως. Οι Έλληνες εθνικιστές είναι έτοιμοι για ό,τι χρειαστεί και για εξορίες και για φυλακές ακόμη. Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 16 Δεκεμβρίου του 1957. Έζησε τα παιδικά του χρόνια στο Παγκράτη. Όσοι γνωρίζουν λένε πως έζησε φτωχικά σε ένα σπίτι που είχε μόλις τα απαραίτητα, με έναν πατέρα που ήταν υπαξιωματικός της χωροφυλακής και μια φιλήσυχη μάνα. Μαθητής ακόμα σε ηλικία 16 ετών, το 1973 εντάχθηκε στην ακροδεξιά οργάνωση του Κωνσταντίνου Πλεύρη 4 Αυγούστου, στην οποία δραστηριοποιείται και κατά τη διάρκεια των φοιτητικών του χρόνων στο μαθηματικό της Αθήνας. Τον Ιούλιο του 1974 συλλαμβάνεται έξω από την Βρετανική Πρεσβεία στο Κολονάκι, διαμαρτυρόμενος για τη στάση της Μεγάλης Βρετανίας κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Στις 17 Δεκεμβρίου του 1976, σε ηλικία 19 ετών, θα δει το όνομά του τυπωμένο στις εφημερίδες. Συνελήφθη για επίθεση κατά των δημοσιογράφων που κάλυπταν την κηδεία του δολοφονημένου από τη 17 Νοέμβρη Ευάγγελου Μάλιου. Το 1978 καταδικάστηκε σε κάθειρξη ενός έτους ως μέλος ακροδεξιάς οργάνωσης για κατοχή όπλων και εκρηκτικών. Έχω μακρά ιστορία. Έχετε... με τους δημοσιογράφους. Μια αγάπη, μια σχέση μίσους και πάθους. Τέλος πάντων, με προφυλάκηση, ναι, είχα κατηγορηθεί τότε για τα επεισόδια. Είχα προφυλάκιστεί για τα επεισόδια με τους δημοσιογράφους. Επίσης συλληφθεί για τα επεισόδια στην Αγγλική Πρεσβεία, για τα Κυπριακά κτλ. Ο επικεφαλής της Χρυσής Αυγής έχει υπηρετήσει στις ειδικές δυνάμεις και είχε μια θητεία τουλάχιστον επεισοδιακή, την οποία ξεκίνησε ως δόκιμος αξιωματικός και την τελείωσε ως απλός στρατιώτης, λόγω φυλάκισης και καθαίρεσής του. Το 1980 ιδρύει τη Χρυσή Αυγή. Είχατε γράψει και έναν ύμνο για τον Χίτλερ, έτσι δεν είναι? Είχα γράψει ένα άρθρο το 87 τον Νοέμβριο, το οποίο δεν το είχα γράψει εγώ, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτε, διότι συμπτωματικό εκείνο το μήνα παντρευόμουν, τον Νοέμβριο το 87.
Και αυτό το άρθρο είχε την υπογραφή μου, γιατί ήθιστε να είναι η υπογραφή μου κάτω από το κύριο άρθρο, αλλά δεν το είχα γράψει εγώ. Και ακόμη και δολοφονία να είχα κάνει, ναι, θα είχε παραγραφεί. Ο Νίκος Μιχαλολιάκος δεν θέλει να βλέπει στους δρόμους μετανάστες και το υποστηρίζει δημοσίως. Όταν επιτίθεται, θα αμυνθείς. Τι θα κάνεις, δηλαδή, εσένα αν έρθουν να σε ληστέψουν, τι θα κάνεις. Δεν θα αμυνθείς. Όταν κατουράνε στο ιερό της εκκλησίας της γειτονιάς σου, τι θα κάνεις, θα τους αφήσεις να το κάνουν. Επιτέλους. Τι θα κάνεις. Θα τους διώξεις. Αυτό θα κάνεις. Και με βία. Και με πώς θα τους διώξεις. Θα πεις, σας παρακαλώ κύριε Πακιστανέ, μην κατουράτε στο ιερό της εκκλησίας. Δεν κάνει. Υποστηρίζει με πάθος τις ιδέες του και αφήνει άφωνους τους συνομιλητές του. Άουσβιτς. Τι Άουσβιτς. Δεν υπήρχαν φούρνοι. Όχι, δεν υπήρχαν φούρνοι. Αυτό είναι ένα ψέμα. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι ένα ψέμα. Ούτε θάλαμη αέριων. Ούτε θάλαμη αέριων. Κάθε εμφάνισή του σε τηλεοπτική εκπομπή συζητιέται για τα πιστεύω του, τον τρόπο που εκφράζεται, αλλά και τον εκρηκτικό του χαρακτήρα. Το 1995 σε εκπομπή του Γιάννη Πρετεντέρη λογομαχεί με τον Θεόδωρο Πάγκαλο. Ανοίξτε το φάκελο της Κύπρου να δούμε ποιοι είναι οι προδότες και ποιοι είναι οι ήρωες. Τρία χρόνια αργότερα, σε εκπομπή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου, πετάει μια καρίδα στον σκηνοθέτη Δημήτρη Κολάτο. Μην με ξαναπείς Δημήτρη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Στο απαγορεύω αυτό, δεν είσαι το δικαίωμα να με λες Δημήτρη. Είσαι ανάγωγος, να με λες, να μιλάς με τον λόγο Κολάτο. Να πεις, είσαι καλά σε μένα, για να μην σε τσακίσω. Αυτά δικαιώνει τον Τριανταφυλόπουλο που είπε ότι δέρνετε, μόνο αυτό κάνετε. Αυτή είναι η πολιτική σας τάχα κίνηση. Αρκετά χρόνια αργότερα, στους πρωταγωνιστές του Σταύρου Θεοδωράκη, δηλώνει πως όταν δέχεται προσβολές, αντιδρά. Εμένα, εάν μου πετάξουν ένα ποτήρι νερό, θα τους πετάξω κι εγώ ένα μπουκάλι στο κεφάλι. Ναι. Το λέω. Τον Μάιο του 2012 η Χρυσή Αυγή του Νίκου Μιχαλολιάκου μπαίνει στη Βουλή. Κατά την πρώτη του δήλωση για το ποσοστό του κόμματος, ο Γιώργος Γερμενής ζητά να σηκωθούν όλοι όρθιοι στην αίθουσα όπου θα έμπαινε ο αρχηγός τους. Τι σημαίνει αυτό το εγέρθητη για τους δημοσιογράφους? Καταρχάς, περασπίζομαι τα λάθη των φίλων μου. Σε όλες τις περιπτώσεις. Δεν είμαι ανθρώπους που αδειάζω. Όσους είναι δίπλα μου, τους υπερασπίζομαι και στα λάθη τους. Δεν είναι στο ήθος μου δηλαδή να εγκαταλείπω τους συντρόφους μου. Λίγες ημέρες μετά, στις 13 Μαΐου, ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος περνά την πόρτα του Προεδρικού Μεγάρου στο πλαίσιο των διερευνητικών εντολών για το σχηματισμό κυβέρνησης. Στην αίθουσα ήταν όλοι παγωμένοι, σαν να μην πίστευαν ότι ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής έχει γίνει θεσμικός συνομιλητής του Προέδρου της Δημοκρατίας. Στην ορκομοσία στη Βουλή, οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής ήταν όλοι μαζί, σαλόχος. Οι βουλευτές των άλλων κομμάτων και το προσωπικό της Βουλής κοιτούν αμήχανοι από απόσταση. Εντός και εκτός κοινοβουλίου, βουλευτές του κόμματος πρωταγωνίστησαν σε δεκάδες επεισόδια, ενώ οι πύρινοι λόγοι του αρχηγού όξυναν ακόμη περισσότερο το κλίμα. Καθόλου καλά μέσα στο κοινοβούλιο. Αισθανόμαστε άβολα, αισθανόμαστε μέσα εκεί μέσα μια συχασιά και μια αηδία. Εάν θέλουν, τα εγκαταλείπουμε ανά πάσα στιγμή και βγαίνουμε στους δρόμους και να δούμε πόσα πίδια βγάζει ο σάκος. Θα δούμε τότε τι σημαίνει τάγματα εφόδου, τι σημαίνει μάκη, τι σημαίνει αγώνα, τι σημαίνει οι ψηφολόγες να απολύζονται κάποιο δρόμο. Στις 28 Σεπτεμβρίου, ο Νίκος Μιχαλολιάκος συλλαμβάνεται για μία ακόμη φορά, στα πλαίσια της έρευνας για τη δράση της Χρυσής Αυγής. Λίγες ημέρες μετά, ανακριτές και εισαγγελείς αποφασίζουν την προφυλάκησή του, ο οποίος κατηγορείται για ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται, ενώ αρνήθηκε επίσης ότι είναι ναζιστής. Λοιπόν, θα αλλάξουμε θέμα. Θα σας πω για τον διαγωνισμό, καθώς σε περίπου 10 λεπτά θα αναδείξουμε τους δύο νικητές. Έχουμε τις εκπληκτικές αυτές τσάντες Cochinelle. Πάρα πολύ φίνες τσάντες, εξαιρετικής ποιότητας. Είναι αυτή εδώ η μαύρη και αυτή εδώ η οποία είναι μαύρο με μπλε. Αυτές εδώ οι δύο, διαχρονικές. Όποιες τις κερδίσετε θα με θυμάστε, γιατί θα τις έχετε για μια ζωή. Σας δίνω τα τηλέφωνα του διαγωνισμού 901 645 45. Τις διεκδικείτε
πληκτρολογώντας πολύ γρήγορα στο κινητό σας ή το σταθερό σας τηλέφωνο τον μονοψήφιο ρυθμό που θα ακούσετε στον τηλεφωνητή. Όποιος είναι ο πιο γρήγορος, αυτός θα πάρει την τσάντα. Δύο τσάντες, δύο νικητές, δύο νικήτριες. Καλή σας επιτυχία. Και θα συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι, με την ανάμνηση ενός πολύ σημαντικού μοτοσυκλετιστή, του Άλκη του Σινιώρη. Και όχι μόνο μοτοσυκλετιστή, και δημοσιογράφου εξαιρετικού, ο οποίος έφυγε από κοντά μας μετά από τροχαίο πριν λίγα χρόνια. Έγινε τώρα το Σεπτέμβρη ένα μνημόσυνο στα Μέγαρα. Πού? Στην πίστα των Μεγάρων. Εκεί που ήταν όλη του η ζωή. Γιατί στην πίστα ζούσε ο Άλκης από παιδί. Ο αδελφός του συνεχίζει να τρέχει, έτρεξε και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Τουρκίας, πάντα στη μνήμη του. Από μικρό παιδί ζούσε και ανέπνεε πάνω σε μία μοτοσυκλέτα. Ο Άλκης Σινιώρης γεννήθηκε για να οδηγεί μοτοσυκλέτα. Έκανε την τρέλα του, όπως έλεγε, δουλειά. Συμμετείχε σχεδόν σε όλα τα εγχώρια πρωταθλήματα ταχύτητας σε όλες τις κατηγορίες. Ταξίδεψε στο εξωτερικό, ενώ παράλληλα εργαζόταν ως δημοσιογράφος σε περιοδικά και εκπομπές μοτοσυκλέτας. Δίπλα του ακολουθεί τα βήματά του και ο μικρός του αδελφός Άκης. Τα αδέλφια Σινιώρη γίνονται πασίγνωστα στις αγωνιστικές πίστες, ενώ παράλληλα ιδρύουν σχολεία ασφαλούς αγωνιστικής οδήγησης. Όμως η μοίρα είχε άλλα σχέδια. Ο Άλκης είχε μια πάρα πολύ άτυχη στιγμή στο δρόμο, δυστυχώς, ενώ ήταν ένας άνθρωπος αγωνιζόμενος. Το ατύχημα έγινε ένα πρωί στο δρόμο. Ήταν μια πολύ άτυχη στιγμή. Κανένας δεν περίμενε ότι θα γίνει κάτι τέτοιο, ειδικά από έναν οδηγό και έναν άνθρωπο σαν τον Άλκη. Αλλά ήταν πραγματικά μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή που μάλιστα προσπάθησε και να την αποφύγει με ένα πολύ ηρωικό και ίσως κινηματογραφικό τρόπο. Αλλά δεν μπόρεσε τελικά, δεν είναι μαζί μας. Το τέλος του, σαν βγαλμένο από αρχαία τραγωδία. Να σε σκοτώνει αυτό που αγαπάς περισσότερο. Ένας από τους ταχύτερους Έλληνες αναβάτες χάνει τη ζωή του στη λεωφόρο Βάρης Κοροπίου, όταν ένας οδηγός φορτηγού αποφασίζει να περάσει με κόκκινο μία διασταύρωση. Ο κόσμος μοτοσυκλέτας παγώνει στην είδηση. Ο Άλκης έχει φύγει. Ήταν μια μεγάλη απώλεια για τον χώρο, γιατί ο Άλκης ήταν, πιστεύω, από τους καλύτερους ανθρώπους και οδηγούς που έχουν περάσει από αυτόν τον χώρο από εμάς. Πιστεύετε ποτέ ότι ένας πρωταθλητής ταχύτητας θα χαθεί από τροχαίο? Έχει συμβεί και άλλες φορές, δυστυχώς. Ο Σάκης Σινιώρης νιώθει το έδαφος να χάνεται κατά τα πόδια του. Ο κόσμος του δεν θα είναι ποτέ ίδιος χωρίς τον Άλκη. Τι θυμάσαι από εκείνη τη μέρα που έφυγε ο Άλκης? Προσπαθώ να μην θυμάμαι τίποτα. Άφησε ένα μεγάλο κενό, γιατί όπως είπες, δουλεύαμε μαζί, κάναμε αγώνες μαζί, μέναμε μαζί. Το κενό αυτό θα υπάρχει πάντα. Νομίζω ότι ο κόσμος της μοτοσυκλέτας έγινε σε εισαγωγικά πιο φτωχός, γιατί ο Άλκης ήταν και δημοσιογράφος πάρα πολλά χρόνια σε περιοδικά μοτοσυκλέτας, αλλά και στην τηλεόραση. Άρα λοιπόν νομίζω ότι από εκεί υπάρχει μια απώλεια, και φυσικά υπάρχει η απώλεια του αδελφού. Σκέφτεται να παρατήσει τους αγώνες για πάντα. Μένει εκτός μόλις για έναν χρόνο. Το 2011, την επόμενη χρονιά δηλαδή, αφού χάθηκε ο Άλκης, αποφάσισα να μην συμμετέχω στο πρωτάθλημα. Με μια λέξη, με δύο λέξεις, πήγα να πεθάνω χωρίς τους αγώνες. Το 2012 ξαναμπήκα στο πρωτάθλημα και φέτος είμαι στην καλύτερη μου φόρμα από ποτέ και προηγούμε στο πρωτάθλημα στο Πανελλήνιο. Νομίζω ότι και αυτός θα το ήθελε και φυσικά και το κάνω και γι' αυτόν. Ο Σάκης Σινιώρης κάθε χρόνο το Σεπτέμβρη καλεί όλο τον κόσμο της μοτοσυκλέτας στην πίστα, το μέρος που λάτρευε ο αδερφός του. Μοτοσυκλετιστές από ολόκληρη τη χώρα δίνουν το παρόν. Γάντια, δερμάτινες φόρμες, κράνη και γρήγορες μοτοσυκλέτες.
κάθε χρόνο όλοι οδηγούν για τον άλλο. Ο Σάκης Σινιώρης πραγματοποίησε φέτος και ένα όνειρο του αδελφού του. Συμμετείχε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας και Μοτοσυκλέτες 600 κυβικών στην πίστα της Κωνσταντινούπολης. Και όπως σε κάθε αγώνα που δίνει πλέον χωρίς τον άλκη δίπλα του, ξέρει καλά πως από κάπου εκεί ψηλά ο αδελφός του χαμογελά. Κάθε φορά που ο ήχος της εξάτμισης σπάει την ησυχία. Θα συνεχίσουμε τώρα με τους καταδικαστέντες για οικονομικά αδικήματα, όμως σε βαθμό πλημελήματος. Αυτοί λοιπόν, πλέον, δεν πηγαίνουν μέσα στη φυλακή. Προσφέρουν κοινοφελή εργασία. Πώς? Δείτε στο βίντεο. Προκειμένου να πάω φυλακή, είναι πιο ωραία εδώ και προσφέρω και για μένα είναι καλύτερα. Και κάνω και κάποια δουλειά εδώ πέρα, ό,τι μου λένε, ασχολούμαι με κάτι, προσφέρω. Τώρα, αν κάποιος πάει φυλακή, άσχετα το τι έχει κάνει, δεν λέει ο άλλος ότι ξέρεις κάτι, πήγες φυλακή γιατί σκότωσες ή πήγες φυλακή γιατί χρώσταγες. Λέει ο άλλος πήγε φυλακή, έχει κάνει φυλακή, στιγματίζεται στην κοινωνία. Ο Θανάσης Παπαδόπουλος και ο Φώτης, αντί να εκτίσουν την ποινή φυλάκιση που τους επιβλήθηκε για οικονομικά αδικήματα, έκαναν χρήση της ευεργετικής διάταξης που πρόσφατα τέθηκε σε ισχύ και προσφέρουν πλέον κοινοφελή εργασία στο κέντρο σύνδεσης του Δήμου Αθηναίων. Αντίστοιχο πρόγραμμα ισχύει εδώ και πολλά χρόνια σε ανεπτυγμένες χώρες και τώρα, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της εκπομπής, ξεκίνησε να ισχύει και στη χώρα μας. Όσοι έχουν καταδικαστεί για πλημεληματικού χαρακτήρα αδικήματα και οικονομικά αδικήματα, αντί να εκτίσουν την ποινή φυλάκισης ή να εξαγοράζουν την ποινή που τους επιβλήθηκε, μπορούν να προσφέρουν ώρες κοινοφελούς εργασίας σε συνολικά 280 φορείς, οι οποίοι σταδιακά θα ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Οπωσδήποτε από τη φυλακή είναι πολύ καλύτερα. Φυλακή σε κλειδώνω την πόρτα. Δύσκολα. Εδώ πέρα είναι εύκολο. Κάθεσαι 5 ώρες, δουλεύεις, προσφέρεις. Είσαι ελεύθερος. Μετά ξεροφεύγεις από εδώ, πας στη δουλειά σου, πας στο σπίτι σου. Δεν είσαι φυλακή να σε κλειδώνουν. Και είναι πιο καλό και για εμάς και για που προσφέρουμε και εδώ που βοηθάμε στο Δήμο, ό,τι θέλει, ξέρω, ό,τι χρειάζονται. Πλημελήματα δεν είναι σοβαρά. Ούτε σκοτώσαμε, ούτε κλέψαμε, ούτε. Είμαι 3 εβδομάδες εδώ στο Δήμο. Θα συνεχίσω βέβαια για αρκετό καιρό, για ένα χρόνο περίπου. Εσύ τι πρόβλημα έχεις με τη δικαιοσύνη? Είναι περισσότερο οικονομικό το πρόβλημα. Είχε βγει κάποιο ποσό το οποίο εγώ αδυνατούσα να το πληρώσω και αναγκάστηκα να μπω σε κοινοφελή εργασία. Πήγες καθόλου στη φυλακή ή κατευθείαν ήρθες εδώ για να προσφέρεις κοινοφελή εργασία? Όχι, δεν μπήκα καθόλου στη φυλακή. Ήρθα εδώ κατευθείαν να προσφέρω κοινωνική εργασία στο Ίδρυμα. Οι οποίες συνολικά πόσες ώρες είναι δηλαδή? Είναι 1.100 ώρες. Και φαντάζομαι ότι έχεις κάποια στιγμή το πρωί και το μεσημέρι φεύγεις και συνέχεια πας στο σπίτι σου, στην οικογένειά σου. Έρχομαι το πρωί, εργάζομαι από τις 10 μέχρι τις 2 που έχει βγει το πρόγραμμα και μετά από εκεί μπορώ να κάνω κάποια άλλη εργασία αν βρω ή αν έχω, να είμαι στην οικογένειά μου και να μην είμαι φυλακή, να είμαι εγκλωβισμένος κάπου και να δημιουργεί περισσότερο ψυχολογικό πρόβλημα στην οικογένεια. Προσφέρουμε και βοήθεια, γιατί εδώ βλέπουμε και τους ανθρώπους σε τι κατάσταση φτάνουν όταν είναι άστεγοι ή όταν δεν έχουν να φάνε ή τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και εμείς προσπαθούμε να βοηθήσουμε όπως μπορούμε και όσο μπορούμε. Επιτέλους, για να μην πηγαίνει στη φυλακή ο καθένας για πλημέλημα. Λοιπόν, θέλω να σας ξαναπώ το διαγωνισμό, γιατί σε πολύ λίγα λεπτά θα αναδειχθεί ο νικητής ή νικήτρια. Μιλάμε για 4-5 λεπτά. Είναι αυτές οι δύο συγκλονιστικές τσάντες κοτσινέλ. Η μία είναι μαύρη δερμάτινη σε λουστρίνη. Έχουν πολύ ανθεκτικό δέρμα εξαιρετικής ποιότητας και είναι τσάντες αξίας, δεν είναι οικονομικές. Πολυσικάτες και μοδάτες και οι δύο. Η άλλη επίσης από εξαιρετικά ανθεκτικό δέρμα έχει ένα κλασικό μαύρο χρώμα και αν προσέξετε έχει διακριτικές λεπτομέρειες σε μπλε ρουά. Αυτές οι δύο τσάντες λοιπόν θα περάσουν στα χέρια σας μετά τις διαφημίσεις πώς. Αν πάρετε ένα τηλέφωνο στο 901-645-45 και πληκτρολογήσετε το μονοψήφιο αριθμό που θα ακούσετε στον τηλεφωνητή. Είτε από το σταθερό σας, είτε από το κινητό σας. Να σας πω ότι ο πιο γρήγορος κερδίζει. Όποιος είναι πιο γρήγορος. Μετά τις διαφημίσεις, δύο ονόματα νικητών. What is this I'm feeling?
Βασιλική Καραστογιάννη, η Ειρήνη Ζαφύρη κέρδισαν τις δύο τσάντες κοτσινέλα, τις χαρείτε κυρίες μου. Να σας θυμίσω ότι σήμερα μετά το δελτίο ειδήσεων του Star μπορείτε να παρακολουθήσετε την ταινία 300 και αμέσως μετά κάνει πρεμιέρα η εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Ενικό και ευχόμαστε καλή επιτυχία. Γεια σας φίλες και φίλοι.